γεια σας. Φίλοι και φίλες, άλλη μια φύλακτη διάβαση. Και απόψε στην κυριολεξία, άλλη μια εκβαθέων εξομολόγηση. Πριν από κάποιες εβδομάδες, αν θυμάστε, εδώ, από αυτή τη θέση, είχα μιλήσει με τον Μητροπολίτη Δημητριάδος, τον κύριο Χριστόδουλο, με αφορμή μια εκπομπή της Μαρίας Δουράκη, η οποία παραποιώντας κάποια δουλειά, πνευματική δουλειά της Ιεράς Μονής Κυπριανού και Ιουστίνης, παρουσίασε τα πράγματα κάπως πολύ διαφορετικά, μα πάρα πολύ διαφορετικά από την πραγματικότητα, με αφορμή να διαμαρτυρηθεί και δικαίως ο Μητροπολίτης Δημητριάδος, ο κύριος Χριστόδουλος, αλλά να διαμαρτυρηθούν και από το μοναστήρι του Αγίου Κυπριανού και Ιουστίνης σχετικά με τη δική τους πνευματική δουλειά, η οποία παρουσιάστηκε πολύ διαφορετικά, όπως προείπα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν διάφορες παραξηγήσεις. Απόψε κάλεσα εδώ δύο στελέχη της Ιεράς Μονής Κυπριανού και Ιουστίνης στη Φυλή που είναι. Δύο θα μπορούσα να πω, θέλω να αποφύγω την λέξη μοναχός, ιερομόναχος, δύο καλογύρους σωστούς, είτε είναι από εκείνους τους καλογύρους όπως τους μάθαμε, που κάποτε στον τόπο τούτο, τα χρόνια της κλαβιάς ειδικά, θέργευαν την αποσταμένη ελπίδα. Ο ένας είναι ο πατέρας Κυπριανός και ο άλλος είναι ο πατέρας Γλυκέριος, και οι δύο είναι ευρυτά της μορφώσεως, επαναλαμβάνω, ευρυτά της μορφώσεως, ανήκουν και οι δύο στο μοναστήρι του Αγίου Κυπριανού και Ιουστίνης, το οποίο αγωνίζεται και προσεύχεται σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο. Τους εκάλεσα εδώ για να τους ρωτήσω πάρα πολλά πράγματα και με αφορμή εκείνες τις παραποίησεις της Μαρίας Δουράκη, αλλά και για άλλα θέματα, και σας καλησπέριζω, πατέρα Κυπριανέ και πατέρα Γέρη. Εύχομαι να είναι μια συζήτηση, και το πιστεύω, η οποία να τα πει όλα. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα και εσείς έχετε πάρα πολλά προβλήματα. Και αρχίζω, επειδή διαφοροποιήθηκε και ο χρόνος λόγω των χαιρετισμών, την Κυριακή της Ορθοδοξίας η Ιερά Μονή σας έκανε μια εκδήλωση στην Αθήνα. Την είχε επαναλάβει και πέρυσι. Ήταν η άλλη εκδήλωση. Κάθε Κυριακή της Ορθοδοξίας κάνετε μια εκδήλωση. Πέστε μου, η οποία είχε μάλιστα και μεγάλη συμμετοχή κόσμου, πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος δεν ανήκε μόνο στο παλαιό ημερολόγιο. Ήταν άνθρωποι, είδα ανθρώπους οι οποίοι έφτασαν εκεί, που ανήκουν στο νέο ημερολόγιο, και πνευματικούς ανθρώπους, αλλά και ανθρώπους της πολιτικής, βουλευτές, πρώην υπουργούς. Πέστε μου, ποιο ήταν το θέμα σας, με τι ασχοληθήκατε σε αυτή την πράγματι μεγάλη συγκέντρωση, αλλά και σε διάρκεια χρόνου εργασίας, η οποία νομίζω διήρξε 4 ώρες. Πέρυσι ήταν 4, φέτος ήταν 2,5. 2,5 ώρες. Λίγο κουραστήκαν. Ναι, πατέρα Κυπριανέ. Θα θέλαμε πρωτίστως, κύριε Μιχαλόπουλε, να σας μεταφέρουμε τις ευχές και τις ευχαριστίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας και καθηγουμένου μας, Μητροπολίτου Ρωπού και Φιλής κυρίου Κυπριανού, για την πάντα έτσι φιλόξενη, για το φιλόξενο αρχονταρίκι σας, το οποίο μας το παρέχετε προκειμένου κάμια φορά να λέμε ορισμένα πράγματα που αφορούν την Ορθοδοξία μας. Και ευχόμαι τα πάντα να διατηρηθεί αυτό το αρχονταρίκι θερμό και φιλόξενο για να ακούγει το λόγος του Θεού. Λοιπόν, επί του ερωτήματός σας, έχουμε να πούμε συγκεκριμένως τα εξής, ότι η εκδήλωση αυτή την οποία παρουσιάσαμε με τη βοήθεια του Θεού και τη βοήθεια της Παναγίας μας την Κυριακή της Ορθοδοξίας είχε γενικό τίτλο «Ο ρόλος του Βατικανού στη σύγχρονη διαθρησκευτική κίνηση και η μεγάλη πτώση των Ορθοδόξων Οικουμενιστών». Το όλο θέμα παρουσιάστηκε σε 3 ενότητες. Στην πρώτη ενότητα εξετάστηκε
Η ιστορία της διαθρησκειακής κινήσεως, η οποία άρχισε περίπου πριν από 100 χρόνια, το 1893, και καλλιεργείται από ένα μεγάλο δίκτυο διεθνών οργανισμών, αποβλέπει σε ένα είδος πανθρησκείας και έχει άμεση σχέση με την διαχριστιανική κίνηση, δηλαδή την οικουμενική κίνηση και το κίνημα της νέας εποχής. Η πρώτη ενότητα εξέτασε αυτό το θέμα. Στη δεύτερη ενότητα ασχοληθήκαμε με το ρόλο του Βατικανού, τον πρωτοποριακό ρόλο του Βατικανού στην παγκόσμια αυτή διαθρησκειακή κίνηση και στην υλοποίηση αυτού του είδους της πανθρησκείας. Και τέλος υπογραμμίστηκε η μεγάλη πτώση των Ορθοδόξων Οικουμενιστών, οι οποίοι συμμετέχουν στην όλη αυτή διαθρησκειακή κίνηση σε τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι ότι αυτοί οι ίδιοι αναπτύσσουν διαθρησκειακούς διαλόγους, οι Ορθόδοξοι δηλαδή οι Οικουμενιστές. Δεύτερον, ενθαρρύνουν το Βατικανό στο άνοιγμα του αυτού προς τις άλλες θρησκείες. Και τρίτον, συμμετέχουν οι Ορθόδοξοι Οικουμενιστές στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, το οποίο έχει δεσμευθεί κυριολεκτικά στον διαθρησκειακό διάλογο, στη διαθρησκειακή κίνηση. Αυτές ήταν οι τρεις ενότητες της εκδηλώσεως. Ιδιαιτέρως όμως υπογραμμίσαμε ότι μέσω της διαθρησκειακής κινήσεως καλλιεργείται ένας θρησκευτικός συγκριτισμός και επίσης μέσω της διαχριστιανικής κινήσεως καλλιεργείται ένας δογματικός συγκριτισμός μεταξύ λέει, των χριστιανών. Αυτά τα δύο ρεύματα, τα παράλληλα, τα οποία έχουν μια κοινή χρονολογική αρχή, δηλαδή πριν από 100 περίπου χρόνια και τα δύο ρεύματα, κινούνται παράλληλα, αλληλοεπηρεάζονται, συνεργάζονται και αλληλοεπηρεάζονται όχι μόνο εξωτερικώς αλλά και κατ' ουσίαν και κατά βάθος. Έχουμε δηλαδή μια καλλιέργεια τόσο θρησκευτικού όσο και δογματικού συγκριτισμού. Αυτή ήταν η κύρια γραμμή της όλης εκδηλώσεώς μας. Μάλιστα. Αν μου επιτρέψετε και να συμπληρώσω, έγινε και προβολή οπτικών ντοκουμέντων μιας βιντεοκασέτας περίπου μιας ώρας και 10 λεπτών, που τεκμηρίωσε βέβαια και όλα τα θέματα που είπε ο πατήρ Κυπριανός για αυτές τις εκδηλώσεις, ιδιαιτέρως αυτό το καταπληκτικό άνοιγμα του Βατικανού τα τελευταία χρόνια προς τις άλλες θρησκείες και δυστυχώς την συμμετοχή των Ορθοδόξων Οικουμενιστών σε αυτό το διαθρησκειακό άνοιγμα. Μάλιστα. Σε τι απέβλεπε η όλη εκδήλωση? Σκοπός μας ήταν να τοποθετήσουμε το ημερολογιακό ζήτημα στα ορθά ιστορικά και θεολογικά του πλαίσια. Δηλαδή δεν μπορεί να θεωρηθεί η αλλαγή του ημερολογίου, η οποία έγινε το 1924, ανεξάρτητα από αυτά τα ρεύματα. Ιδιαίτερα βέβαια το διαχριστιανικό ρεύμα, των διαχριστιακών διαλόγων και του συγκριτισμού του δογματικού που καλλιεργεί, αλλά ευρύτερα του θρησκευτικού αυτού συγκριτισμού που καλλιεργείται πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο εδώ και 100 έτη. Δηλαδή, για μας η οικουμενική κίνηση, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, είναι μια εκκλησιολογική αίρεση, είναι μια πανέρεση ακριβώς για αυτό το λόγο. Δηλαδή, διότι καλλιεργεί μέσω αυτών των κινήσεων έναν δογματικό συγκριτισμό. Μέσα σε αυτά ακριβώς τα πλαίσια γεννήθηκε και η αλλαγή του ημερολογίου. Δεν ήταν ένα απλό γεγονός και αποκομμένο όπως συνηθίζουν μερικοί να το παρουσιάζουν και να καταφέρονται εναντίον μας ότι ασχολούμεθα με 13 μέρες. Δεν ασχολούμεθα με 13 μέρες. Το τοποθετούμε σε αυτά τα πλαίσια το όλο θέμα της αλλαγής του ημερολογίου του 1924. Πριν φτάσω σε μια άλλη ερώτηση, θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση ακριβώς. Πού υπάρχει, ας το πούμε όσο πιο μαλακά μπορεί και αν μου επιτρέπετε ο όρος αυτός, αυτή η λέξη, η παρεξήγηση με την Μαρία Δουράκη. Τι έγινε ακριβώς ώστε να φτάσουμε στην διαμαρτυρία, στην έντονη διαμαρτυρία και κατά τη γνώμη μου στην σωστή πέρα για πέρα διαμαρτυρία του Αγίου Δημητριάδος? Μάλιστα. Κοιτάξτε, η κυρία Δουράκη, στην περσίνη μας εκδήλωση είχαμε παρουσιάσει εμείς ένα ντοκουμέντο οπτικό. Το γνωστό, το οποίο δείξαμε εδώ 4 ώρες. Λοιπόν, αυτό το ντοκουμέντο είχε παρουσιαστεί με τρόπο, ας πούμε, μετριοπαθή, παρουσιάζοντας ορισμένες εκτροπές των Ορθοδόξων Οικουμενιστών
και κάνοντας μια κριτική, νομίζω μέσα σε πλαίσια ευγενίας και μετριοπαθίας, αλλά βεβαίως και ορθοδόξου παρησίας. Αυτό το παρουσιάσαμε εμείς. Και βεβαίως δεν μπορούσε να λειτουργήσει μόνο το ντοκουμέντο, έπρεπε κανείς να έχει υπόψη του και τις εισηγήσεις που πλαισίωναν το ντοκουμέντο στην περσίνη μας εκδήλωση για να κατανοήσει πλήρως το πνεύμα. Η αδελφή Μαρία Ιδουράκη, της οποίας βέβαια ο ζήλος είναι γνωσμένος και δεν αμφισβητείται, παρά τα αυτά έκανε ένα λάθος, διότι απέκοψε το ντοκουμέντο από το πλαίσιο της εκδηλώσεως, την οποία εμείς είχαμε παρουσιάσει πέρυσι. Αυτό ήταν ένα βασικό σφάλμα, γιατί δεν λειτουργεί μόνο το ντοκουμέντο. Χρειάζεται μια εξήγηση, μια ερμηνεία. Δεύτερον, αφήρεσε όλο το... την παρουσίαση τη δική μας κατά τη διάρκεια της προβολής του ντοκουμέντου και πρόσθεσε μια δική της παρουσία. Επομένως, κυριολεκτικά κατέστρεψε το μήνυμα που εμείς θα θέλαμε να περάσουμε με το δικό μας τρόπο και τέλος πάντων με τη δική μας στοχοθεσία. Με τη δική σας λογική, η οποία είστε και η οποία και το ξεκινήσατε, ας πούμε. Και έκανε οπωσδήποτε διάφορα λάθη, τα οποία καλά, ανθρώπινα είναι τα λάθη, θα μπορούσε να πει κανείς ότι παρουσιάζονται σε ένα θέμα, κάνεις κάποια λάθη. Αλλά ορισμένα πράγματα βέβαια οπωσδήποτε τα διέστρεψε, τα παρουσίασε δηλαδή διαφορετικά από ό,τι ήταν. Δεν πρέπει δηλαδή να το αποσιωπήσουμε αυτό. Βέβαια, ο σεβασμιότατος Δημητριάδος, ο κύριος Χριστόδουλος, διαμαρτυρήθηκε εντόνως και πολύ καλά βεβαίως έκανε και εν μέρη αδικήθηκε. Λέω εν μέρη γιατί. Στάθηκε, πρώτον ο Σεβασμιότατος Δημητριάδος δεν είδε το ντοκουμέντο. Είπε ότι δεν το είδε, το δήλωσε. Είδε την εκπομπή σας και δήλωσε ότι δεν το είδε. Επομένως, δηλαδή, άκουσε τι του είπανε και πάνω σε αυτά που άκουσε διαμαρτύρηθηκε. Που αυτό νομίζω είναι λίγο αντιδιολογικό. Έτσι δεν είναι. Έπρεπε να δει για να έχει μια πλήρη εικόνα και μετά να μιλήσει. Είναι αντιδιολογικό, αλλά αν δεν το δεις και σου πούνε επακριβώς τι είδες, εντάξει, εφόσον ήταν στον Βόλο δεν μπόρεσε να το δει, δεν βλέπουν την είδη τώρα, δεν έχει σημασία αυτό. Έτσι ακριβώς. Του είπαν όμως. Και του είπαν τη φοβερή φράση ότι αυτό που είπε η Μαρία Ιδουράκη, ότι ξέρετε, εκείνη την ώρα σκεπτόμουν που έβλεπα τον Άγιο Δημητριάδο σε αυτή την εκδήλωση, τι σκεφτόταν το Θεό ή το Διάβολο. Αυτό φυσικά ήταν λογικό να τον πειράξει τον Δημητριάδο. Δεν νομίζω ότι δεν τον πειράζει τον οποιονδήποτε. Γι' αυτό σας είπα ότι εν μέρη είχε δίκιο. Γιατί λέω εν μέρη, θα ερμηνεύσουμε το εν μέρη. Διότι το υπόλοιπο ντοκουμέντο. Καλά, γι' αυτό διαμαρτυρήθηκε και έδωσε μια αλφα εξήγηση, την οποία θα την ερευνήσουμε και αυτή κατά πόσον είναι ορθή και αν είναι μέσα στα πλαίσια της αλήθειας. Θα φτάσουμε εκεί. Ναι. Θα φτάσουμε εκεί. Δεύτερον, ήθελα να υποθέσω στους τηλεθεατές τι ακριβώς έγινε με όλη αυτή την ιστορία, ας πούμε, για να υπάρξει διαμαρτυρία. Ναι, η κυρία Δουράκη παρουσίασε τον Σεβασμιότατο Χριστόδουλο Δημητριάδος να συμμετέχει σε μια σατανιστική τελετή. Ναι. Η οποία δεν ήταν σατανιστική. Η οποία δεν ήταν σατανιστική. Μάλιστα. Θα εξηγήσουμε όμως τι είναι, γιατί και αυτό έχει σημασία. Ωραία. Και κατόπιν όμως ο Σεβασμιότατος Δημητριάδος δεν ομίλησε καθόλου για τα υπόλοιπα ντοκουμένα, τα οποία, εντάξει, στο πρώτο είχε να πει κάτι, ότι δεν ήταν σατανιστική, εν πάση περιπτώσει λέω τι ήταν. Ναι. Αλλά στα υπόλοιπα ντοκουμέντα ήταν επίσης πάρα πολύ σοβαρά και όφιλε να δώσει μια ερμηνεία, να δώσει τέλος πάντων, να εξηγήσει τι έγινε. Γιατί πράγματι φρονώ ταπεινώς ότι είχε εκτεθεί πάρα πολύ με αυτά τα οποία έγιναν. Και δηλώνοντας αυτά που δήλωσε και αποσιωπώντας αυτό που απεσιώπησε, νομίζω ότι είναι πολύ εκτεθειμένος. Θα φτάσουμε και αυτό. Ναι, ταπεινούμε γνώμη. Πατέρα Κυπριανέ, πιστεύετε ότι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, ή μάλλον δεν θα σας πω τι πιστεύω εγώ, τι πιστεύετε ότι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών? Τι πιστεύουμε εμείς ότι είναι το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών? Θέλετε να πείτε δύο λόγια, πατέρα Κυπριανέ? Ας πείτε, δεν ξέρω, ποιος νομίζετε ότι θέλετε. Ναι, τώρα... Εγώ σας κάλεσα εδώ με μια προκαταβολική εξήγηση, όπως σας το είχα πει και την άλλη φορά. Εκείνο που θέλω να κουβεντιάσω μαζί σας και κουβεντιάζω και σας θεωρώ πνευματικούς πέρα για πέρα ανθρώπους, δεν κρύβω ότι έρχομαι στο μοναστήρι σας, ότι είμαι φίλος στο μοναστήρι σας, αυτά είναι γνωστά. Αλλά σας κάλεσα εδώ γιατί θέλω να κουβεντιάσουμε και θα μου την κάνετε αυτή τη χάρη, πάντα άλλοτε μου την κάνετε. Και σε εδώ συζητήσεις αλλά και σε συζητήσεις που κάνουμε στο μοναστήρι και με εσάς και με το Σεβασμιότατο. Δεν θα κουβεντιάσουμε με κανένα μα κανένα απόθεμα τυφλού καλογερισμού. Α, ναι, αυτό είναι προϋπόθεση. Γι' αυτό είμαστε προϋπόθεση, εδώ. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Προϋπόθεση. Ναι, δεν υπάρχει τυφλός καλογερισμού. Ωραία, να δεν θέλω να. Δεν... Όχι σε εμένα με γοητεύει ο όρος καλόγερος και γι' αυτό και σας είπα ότι
το μ' αρέσει περισσότερο από το μοναχός η λέξη καλόγερος, ανταποκρίνεται. Και όπως ανταποκρίνεται, να πω και ένα δεσπότη, να τον πω ότι είναι παπάς. Με εγωιτεύει αυτή η φράση. Μάλιστα. Γιατί ίσως κάποια βιώματα με έχουν φέρει να είμαι δεμένος με όλες αυτές τις καταστάσεις. Αλλά θέλω να κουβεντιάσουμε χωρίς κανένα φανατισμό. Βεβαίως. Διότι οι άνθρωποι που ανήκουν στο παλαιό ημερολόγιο είναι πάρα πολλοί, το ομολογούν όλοι, ευσεβείς, καλοί χριστιανοί, αλλά είναι και φανατικοί. Βεβαίως αυτά συμβαδίζουν. Ο φανατισμός ο καλός. Επειδή όμως πολλοί καλόγεροι είναι φανατικοί, εγώ θα το αφήσουμε αυτό και να δείξουμε στον κόσμο ακριβώς τα πραγματικά στοιχεία, τι ακριβώς σημαίνει και το παλαιό ημερολόγιο, θα φτάσουμε εκεί. Μάλιστα. Και τι, ποιες είναι οι διαφορές, όπως είπατε, ότι δεν είναι οι 13 ημέρες αυτές που είπατε, αλλά να φτάσουμε πλέον και σε ανάλυση όλων των όσων προηγήθησαν και αυτά που ήθελε να πει η Μαρία Ιδουράκη. Μάλιστα. Και για αυτά τα οποία ήρθε εδώ και είπε ο Δημητριάδος, ο κ. Χριστόδουλος, και που λέτε εσείς ότι δεν τα είπε όλα ή είπε ένα μέρος. Μάλιστα. Λοιπόν, κάνω την ερώτηση, τι πιστεύετε ότι είναι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών? Ναι, πριν προχωρήσουμε σε αυτό, να κάνω μία δήλωση, αν επιτρέπετε, ναι, μία τοποθέτηση, και να πω το εξής, ότι μοναχός και φανατικός, φανατισμός δεν μπορούν να συνδυαστούν. Ο πραγματικός δηλαδή μοναχός. Ίσως για εσάς όμως, έτσι. Εγώ λέω τι σημαίνει μοναχός υπό την έννοια. Ίσως για εσάς. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει εδώ μυσαλλοδοξία. Μυσαλλοδοξία δεν επιτρέπεται. Ναι, ωραία. Η μυσαλλοδοξία βεβαίως, ναι, δεν υπάρχει. Γιατί αναιρεί την αγάπη. Ωραία. Και την ταπείνωση. Ωραία. Έχουμε και θα κάνω μια δεύτερη και τελική δήλωση για να προχωρήσουμε στο θέμα μας. Με τη βοήθεια του Θεού και της Παναγίας μας, έχουμε έναν γέροντα, το σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, ο οποίος διακρίνεται πάρα πολύ για αυτό το χάρισμα. Δηλαδή να είναι διακριτικός, να μην τον διακρίνει ας πούμε, η μυσαλλοδοξία, ο φανατισμός κτλ. Είναι μετριόφρον και αυτό μας το έχει εμφυσίσει και το θεωρούμε ευγνωμοσύνη μας και το δηλώνουμε δημοσίως. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έχει εμφυσίσει το πνεύμα της μετριοπαθίας, της αγάπης, της ταπεινοφροσύνης και της προσπαθίας να βρούμε ακόμα και στη χειρότερη περίπτωση τα καλά στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε για να δηλώσουμε γέφυρες αγάπης και ενότητας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και το φίλο μου στο γέροντά μας και τον ευχαριστούμε από αυτή τη στιγμή δημοσίως. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στο θέμα μας. Με έκπληξη κυριολεκτικά, γιατί είδα την ταινία της εκπομπής σας, ας πούμε, με το σεβασμιότατο Δημητριάδος, με έκπληξη, δηλαδή κυριολεκτικά συγκλονίστηκα από αυτή την έκπληξη, είδα τον σεβασμιότατο Χριστόδουλο να παρουσιάζει με έναν τρόπο τόσο αφελή και απλοϊκό τη σχέση. Τα όσα συμβαίνουν εντός του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, εξ Ορθοδόξου απόψεως, που έμεινα με αυτό το στόμα, διότι με τη χάρη του Θεού μελετούμε πάρα πολλά χρόνια το θέμα του οικουμενισμού μέσα από διεθνή βιβλιογραφία, από ντοκουμέντα οπτικά κτλ. Και κυριολεκτικά ήμουν άναυδος. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο Σεβασμιότατος, με δύο λόγια, είπε το εξής. Στο Συμβούλιο των Παγκόσμιων Εκκλησιών δεν συμβαίνει τίποτα. Απλώς συμμετέχουμε σε μια αμφικτιονία εκκλησιών, συνεργαζόμεθα. Συνεργαζόμεθα για διάφορα κοινωνικά ζητήματα. Τι άλλο. Συζητούμε για το θέμα. Συζητούμε για το θέμα της ενότητας, δηλαδή των εκκλησιών, και δεν σημαίνει και τίποτα άλλο και δίνουμε και την ορθόδοξη μαρτυρία μας. Εσείς αρνείστε ότι μπορεί να υπάρξει αμφικτιονία των εκκλησιών? Ναι, ωραία, θα φτάσουμε σε αυτό. Αρνείστε? Ναι, θα φτάσουμε σε αυτό. Μπορεί να υπάρξει ότι δεν πρέπει οι εκκλησίες να συναντώνται σε κάποιο επίπεδο με στόχους καθαρός φιλανθρωπικούς ή επιλύσεως κάποιων άλλων προβλημάτων. Μάλιστα. Αυτό είναι ακριβώς. Πολιτικών κρατουμένων, άλλων βανάψεων συμπεριφορών, κυβερνήσεων και όλα αυτά. Μάλιστα. Αυτό είναι το πρώτο και το θεμελιώδες ζήτημα που αφορά τη σχέση μας με το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Δηλαδή, είναι δυνατόν η Ορθόδοξος Εκκλησία, η οποία αποτελεί το σώμα του Χριστού, κατέχει την αλήθεια κατά μοναδικό τρόπο. Είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Ναι. Είναι το χαρισματικό σώμα. Αυτό το λέμε εμείς. Ναι. Το λέμε εμείς οι Ορθόδοξοι, έτσι. Και το πιστεύουμε. Ναι, το λέμε εμείς και το πιστεύουμε. Ναι. Γιατί οι άλλοι πιστεύουν τα δικά τους. Ναι.
Είναι δυνατόν, λοιπόν, τίθεται το ερώτημα, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και είναι επιτρεπτόν να συμμετέχει σε έναν σύλλογο, γιατί περί συλλόγου πρόκειται. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών είναι ένα σύλλογο, είναι ένα σωματείο, καταλάβατε. Ναι. Αφεκτιονία είναι μια ομοσπονδία. Ναι. Συλλογικού χαρακτήρου, ένωση διαφόρων ατόμων, ομάδων κλπ. Ναι. Λοιπόν, είναι δυνατόν να συμμετέχει η Εκκλησία μας και να αποτελεί μέλος οργανικό. Μέλος οργανικό, ενός πανερετικού, γιατί δεν πρόκειται περί εκκλησιών, είναι συμβατική η λέξη εκκλησίας, που το είπε και ο Σεβασμιώτατος Δημητριάδος. Κατεφημισμών λέγονται εκκλησίες, επειδή έτσι συνηθίστηκε. Ναι. Λοιπόν, είναι δυνατόν να συμμετέχει σε έναν πανερετικό σύλλογο ως οργανικό μέλος? Αυτό είναι το κέριο ερώτημα το οποίο αντιμετωπίζει η Ορθοδοξία ευθύς εξ αρχής που παρουσιάστηκε η Οικουμενική Κίνηση και ακούστηκαν πολλές και ποικίλες απόψεις. Εμείς, για να μην θεωρηθούμε φανατικοί, γιατί δυστυχώς έχει κολλήσει αυτή η εντύπωση, ότι όχι μόνο ως καλογέρι, αλλά γενικά ως δήθεν παλαιομορφολογείται, είμαστε προκατηλημένοι, είμαστε μεσαλόδοξοι, απορρίπτουμε διαλόγους κτλ. Κτλ. Θα αναφέρουμε μία ή δύο γνώμες, αν θέλετε, θεολόγων και άλλων προσώπων, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, αναμφισβητή του κύρους, και επομένως η γνώμη τους είναι για μας καθοριστική. Και για να δείτε κιόλας ότι ακόμα και εντός του νοημερολογίου υπάρχει μια αμφισβήτηση. Δηλαδή δεν είναι αποδεκτό αυτό που λέει ο Σεβασμιώτατος Δημητριάδος, ο οποίος το θεώρησε τόσο απλά το ζήτημα. Ίσως να διαβάσω εγώ μια πρώτη μαρτυρία που ήταν του πατρός Επιφανίου του Θεοδωροπούλου το 1974. Μεγάλη εκκλησιαστική μορφή. Μεγάλη εκκλησιαστική μορφή. Από τις μεγαλύτερες εκκλησιαστικές μορφές. Ακριβώς. Γι' αυτό καταφέρομαι την μαρτυρία του. Και ο άνθρωπος ο οποίος συνεχώς συνεχώς να γίνει Μητροπολίτης. Ακριβώς. Το κύρος του ήταν αμφισβητό. Το κύρος του είναι ένας εκ των μεγάλων ανδρών της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Πολύ ωραία. Συμφωνούμε απολύτως όσον αφορά το μέρος αυτό που νομίζω θα πούμε τώρα. Νομίζω ότι πριν τρία χρόνια. Τέσσερα χρόνια. Όχι, είναι παραπάνω. 5-6 χρόνια. Ναι, εκεί πάει. Τέλος πάντων, το 1974 ετοίμασε μια αναφορά για την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος σχετικώς με το θέμα του συνεορτασμού του Πάσχα. Ας αφήσουμε το θέμα καθαρός του ημερολογίου του Πασχαλίου. Στο τέλος αυτής της αναφοράς λέγει τα εξής ο Πατήρ Επιφάνιος ο Θεοδωρόπουλος. Το να συγκροτούνται οικουμενικά συμπόσια ή άλλου τύπου συνέδρια μεταξύ των Ορθοδόξων και της Πανσπερμίας των Ερετικών, εννοεί δηλαδή του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών, και να αυτής να συσκεπτόμεθα περί καθορισμού κοινών εορτασμών, εμενόντων όμως και των μεν και των δε, δηλαδή των Ορθοδοξών και των Ερετικών, εν της οικής δογματικής χώρης, γιατί αυτό συμβαίνει. Εμείς παραμένουμε στην πίστη μας, στην Ορθόδοξη, και κάθε προτεσταντική ομάδα παραμένει στα δικά της, προς το παρόν. Τούτο άγνωστον και αδιανόητον όν εις την ιστορία της Εκκλησίας, ποτέ δεν συνέβη ποτέ στην ιστορία της Εκκλησίας και το θεωρεί και αδιανόητο. Αδιανόητον στην ιστορία της Εκκλησίας. Το λέει ο Πατήρ Επιφάνιος, ένας νεομερολογίτης, φανατικός αντιπαλιμερολογίτης, το τονίζω αυτό. Και προσθέτει όζον δε απεσίου θρησκευτικού συγκριτισμού. Απεσίου θρησκευτικού συγκριτισμού. Δηλαδή το να παραμένουν εντός του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, εμείς με τις θέσεις μας, εκείνοι με τις θέσεις τους, και να διαλεγόμεθα και να συνεργαζόμεθα, όζι απεσίου θρησκευτικού συγκριτισμού. Προχωρήστε. Και τελειώνει και τίνον εις την καθιέρωση της αρμονικής και αδιαταράκτου συνυπάρξεως αληθείας και πλάνης. Γιατί αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Με το να συνεργαζόμεθα με τους αιρετικούς, συνηθίζονται και οι αντιπρόσωποι, αλλά και ο κόσμος, το να συνυπάρχει αλήθεια δίπλα από τις όλες πλάνες που υπάρχουν εκεί, χωρίς να τίθεται κανένα πρόβλημα. Υπάρχει δηλαδή, το φως με το σκότος. Τίθεται δηλαδή το πρόβλημα της συμμετοχής, αν είναι δυνατή ή μια ορθόδοξη συμμετοχή σε ένα τέτοιο οργανισμό. Με συγχωρείτε, αυτό ο πατήρ Επιφάνιος, το φαινόμενο αυτό της συνυπάρξεως φωτός και σκότους, αληθείας και ψεύδους, εντός ενός οργανισμού όπως είναι το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, φωτός εννοούμε της Ορθοδοξίας, σκότους εννοούμε της αιρέσεως, έτσι. Ναι. Το θεωρεί ως σημείο των καιρών. Ναι. Στο άρθρο του αυτού. Μα στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Σημείο των καιρών το θεωρεί. Δεν κάνουν θεολογικές συζητήσεις. Α, όχι, κάνουν. Κάνουν. Δεν νομίζω. Θα φτάσουν εκεί τώρα. Θα φτάσουν εκεί. Προσέξτε όμως, για να ολοκληρώσουμε την άποψη, την εικόνα μάλλον, ενώπιον των τηλεθεατών μας,
στο πώς βλέπουν κάποια επίσημα πρόσωπα αναμφισβητή του κύρους, ας πούμε, όσον αφορά τη σχέση μας με το παγκόσμιο κλησιόν, και όχι δηλαδή τόσο απλοϊκά όπως το παρουσίασε ο Σεβασμιότατος, θα πρέπει να επικαλεστούμε και την άποψη ενός κορυφαίου δογματολόγου Ορθοδόξου, Σέρβου, του πατρός Ιουστίνου του Πόποβιτς. Ο πατρός Ιουστίνος ο Πόποβιτς είναι η μορφή πανορθοδόξος αποδεκτή, τα συγγράμματα του είναι καταπληκτικά, θεωρείται δηλαδή πατερική σύγχρονη μορφή. Στη Σερβία εκείνη το 1979. Ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο και λόγω εκεί το καθεστώτος το είχε αποσυρθεί τελικά στο μοναστήρι του και ζούσε εν προσευχή και μελέτη κτλ. Λοιπόν, αυτός ο πατήρ Ιουστίνος ο Πόποβιτς, ο οποίος όταν εκοιμήθη τον εγκομίασαν οι αγιορείτες πατέρες, έχουμε κείμενα, δεν τα έφερα για να μην επιβαρύνουμε τον χρόνο, τον εγκομίασαν ως μεγάλη πατερική μορφή που ο λόγος του ήταν πατερικός. Ό,τι έλεγε αυτός ήταν γραμμή Ορθοδοξίας, ήταν πηξίων Ορθοδοξίας. Λοιπόν, χαρακτήρισε ο πατήρ Ιουστίνος ο Πόποβιτς τη συμμετοχή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών ως ταπείνωση τερατώδη. Ταπείνωση τερατώδη. Δεύτερον, ως ανήκουστον προδοσίαν. Τρίτον, αντορθόδοξον. Και τέταρτον, αποκαλυπτικός φρικαλέαν. Προσέξτε, όσο και να μην το αποδέχεται κάποιος αυτή τη θέση, δεν μπορεί όμως να την παραβλέψει. Και δεν μπορεί να το δει τόσο απλοϊκά σε το ίδιο σεβασμιότατο. Και προσέξτε, να με συγχωρείτε να ολοκληρώσω περί πατρός Ιουστίνου και προχωράμε σε ό,τι άλλο θέλετε. Όχι μόνο είπε αυτά ο πατήρ Ιουστίνος, γιατί μερικοί λένε, εντάξει, ο πατήρ Ιουστίνος τον Πόποβιτς είπε αυτά τα πράγματα, αλλά όμως δεν έκανε αυτό που κάνετε εσείς. Παραδείγματος χάρη να γυρίσει, να διακόψει επικοινωνία με την επίσημη εκκλησία, να δημιουργήσει μια άλλη κατάσταση κτλ. Κάτι που αγνοείται ίσως από τους πολλούς και το εκμεταλλεύονται οι εχθροί μας, είναι το εξής, ότι ο πατήρ Ιουστίνος ο Πόποβιτς, όταν το 1971 ο πατριάρχης Σερβίας Γερμανός, έχει κοιμηθεί τώρα αυτός, ήταν μέλος, ήταν πρόεδρος, ένας εκ των πρόεδρων του Παγκόσμιου Συμβουλίου των Εκκλησιών, έχει μια επιτροπή οκταμελή προεδρείου, ας το πούμε, ένας δε εκ των πρόεδρων ήταν ο Γερμανός. Ορθόδοξος δηλαδή πατριάρχης, ήταν πρόεδρος του Παγκοσμίου των Εκκλησιών. Λοιπόν, όταν λοιπόν τότε ο Γερμανός μαζί με τα άλλα μέλη του Προεδρείου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών την Πεντηκοστή του 1971 συνηθίζει το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών κάθε Πεντηκοστή να εκδίδει ένα κείμενο και να το στέλνει στις εκκλησίες μέλη του, ας το πούμε, και το υπογράφουν όλοι οι πρόεδροι. Δεν το υπογράφει ένας, ούτε μόνο οι Προτεστάντες. Ορθόδοξοι, Προτεστάντες και Αντιχαλκιδόνοι, γιατί είναι διάφορες αιρέσεις. Λοιπόν, υπέγραψε λοιπόν το 1971 ο Γερμανός ένα κείμενο, στο οποίο προσέξτε τι λέει. Και ευθύς αμέσως μετά από αυτό, δηλαδή τη διακήρυξη αυτή, ο πατήρ Ιουστίνος ο Πόποβιτς όχι απλώς διαμαρτυρήθη λεκτικός πλέον και εντόνως και, διέκοψε το μνημόσυνο του Πατριάρχου του, απεσήρθη στη μονή του και έδωσε εντολή στις μοναχές, γιατί ήταν γυναικείο το μοναστήρι, εάν έρθει ο Πατριάρχης να μην τον παρουσιάσουν σε αυτό, να μην τον καλέσουν δηλαδή για να δει τον Πατριάρχη, να πάρει την ευχή του. Και αυτή η ακοινωνισία, ας το πούμε, του πατρός Ιουστίνου του Πόποβιτς διατηρήθη μέχρι το θανάτο του. Δηλαδή από το 1971, που ήταν η διακήρυξη σε αυτή που θα διαβάσουμε, μέχρι το 1979. Εκοιμήθη σε ακοινωνισία, διαμαρτυρόμενος εντόνως και μετέπειτα για άλλες οικουμενιστικές εκτροπές. Προσέξτε λοιπόν τι γίνεται. Λέει ο Σεβασμιότατος Μητριάδης ότι εμείς μπαίνοντας στο Συμβούλιο των Εκκλησιών δίνουμε την Ορθόδοξη μαρτυρία μας και αν την αποδέχονται αυτοί, την αποδέχονται. Δεν την αποδέχονται, εμείς κάνουμε τη μαρτυρία μας και τελειώνει η υπόθεση. Αλλά δεν πρόκειται περί αυτού. Εδώ εμπίπτουν εις πειρασμόν οι Ορθόδοξοι, διότι συνυπογράφουν κείμενα όπως το εξής. Και η βιαία, απόσπασμα τώρα από το αιρετικό αυτό μήνυμα του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών. Και η βιαία πνοή της ανανεώσεως θα πνεύσει στο μέγα πεδίο της Εκκλησίας, καθώς και εις εκάστην των κοινοτήτων αυτής. Διότι αυτές δεν είναι απλές διοικητικές ενότητες, τα μέλη εκκλησίες που ανήκουν στο ΨΕ, αλλά αποτελούν πάσε μέρος της μιας μεγάλης χριστιανικής εκκλησίας. Είναι το οικουμενιστικό κήρυγμα ότι πώς λοιπόν λέμε ότι είμεθα η μία Αγία Καθολική Εκκλησία και εκτός αυτής είναι αιρετική, δεν είναι δηλαδή εκκλησίες, και την άλλη στιγμή υπογράφουμε αυτά τα κείμενα. Το κείμενο αυτό το υπέγραψαν εκτός των άλλων ο Πατριάρχης Γερμανός, ο πάστορ τότε επίτιμος πρόεδρος Βίσερ Τούφτ στη Γενέβη κλπ. Αυτό ήταν το ένασμα, το ξεχύλισμα μάλλον, γιατί είχε δει και άλλο ο πατήρ Ιουστίνος, να διακόψει πάσαν επικοινωνία με τον Πατριάρχη. Αυτό μας το είπανε, μπορεί να αμφισβητήσει κανείς την πληροφορία, μας το είπανε ότι διέκοψε λέει την κοινωνία τα πνευματικά του παιδιά τα οποία ακολουθούν τη γραμμή. Εσείς... Με συγχωρείτε, ναι. Αν έγινα λίγο κουραστικός. Όχι, όχι.
η ουσιαστική αντίθεσή σας με τα όσα είπε ποιος? Ο Δημητριάδος, ποια είναι? Πρώτον είναι αυτό, ότι είναι ανεπίτρεπτη η συμμετοχή μας στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Αυτό το θεώρησε αυτό πολύ απλοϊκό, δεδομένο και αυτονοητό. Ότι εντάξει, είναι μια συνομοσπονδία αμφικτιονία εκκλησιών και συμμετέχουμε κι εμείς και κάνουμε ένα έργο, δίνουμε μια μαρτυρία κλπ. Πρώτον λοιπόν που εξετάσαμε και νομίζω ότι είναι βαρύνουσα η άποψη τόσο του πατρός Ιωάννη. Ναι, αυτό όμως. Ότι αποκλείεται. Αυτό, ναι. Εξορθοδόξου απόψεως, απριόρι αποκλείεται η συμμετοχή της Ορθοδόξου Εκκλησίας ως σώματος του Χριστού σε ένα σύλλογο αιρετικών. Γιατί πρόκειται περί ενός συλλόγου αιρετικού. Πρώτον αυτό. Υπό αυτήν την έννοια όμως δεν μπορούσε να πάει, δεν έπρεπε να πάει και η Ελλάς ή να δεχτεί και η Αμερική στον ΟΗΕ τους κομμουνιστάς τότε. Α, κοιτάξτε να δείτε. Το ΟΗΕ είναι ένας ανθρώπινος οργανισμός. Είναι και ο άλλος ανθρώπινος. Όχι, δεν είναι ανθρώπινος. Υποτίθεται η Εκκλησία είναι μεν ανθρώπινος. Το Παγκόσμιο των Εκκλησιών. Αλλά η Εκκλησία μας δεν μετέχει ως ανθρώπινος οργανισμός. Μετέχει ως η μία Αγία Καθολική Εκκλησία. Είναι το μυστικό, είναι το ευλογημένο σώμα του Χριστού. Ωραία. Που χάνει κυριολεκτικά. Αυτή η υπόστασή της από τι ενοχλείται στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών? Πρώτον, είπαμε, διότι. Να πάμε και πρακτικά, ναι, τα πράγματα. Ακριβώς, ναι. Είδαμε λοιπόν ότι συμμετέχοντας μέσα εκεί, πρέπει να εξετάσουμε να δούμε. Δίνεται πράγματι τελικά. Πρώτον, ας πούμε ότι ξεπερνάμε το εμπόδιο της συμμετοχής και λέμε ότι εντάξει, συμμετέχουμε. Έχει. Τι γίνεται περαιτέρω? Δίνουμε μια ορθόδοξη μαρτυρία, όπως λέει ο Σεβασμιότατος Δημητριάδος. Δηλαδή είναι δυνατή μια ορθόδοξη μαρτυρία της Ορθοδοξίας. Είναι η παρουσία ότι υπάρχει η Ορθοδοξία, είναι, δεν είναι? Μόνο αυτό. Και ό,τι μπορεί άλλο να κάνει. Ναι, ο Σεβασμιότατος. Μα δεν γίνεται νομίζω προπαγάνδα από τους άλλους, ο ένας βάζει τον άλλο προς τον άλλο. Όχι, δεν λέμε αυτό. Δεν λέμε αυτό. Ο Σεβασμιότατος εννοούσε ο Δημητριάδος ότι μπαίνοντας εμείς μέσα σε αυτόν τον οργανισμό εκφράζουμε για τα ποικίλα θέματα που αντιμετωπίζει αυτός ο κοινωνικοπολιτικός οργανισμός που λέγεται Παγκοσμίω Συμβούλιο των Εκκλησιών, που έχει ένα χριστιανικό επίχρησμα, μπαίνοντας η Ορθόδοξία μέσα για τα ποικίλα θέματα εκφράζει τον δικό της λόγο, δηλαδή δίνει μια ορθόδοξη μαρτυρία και επομένως μπορεί να βοηθήσει οδηγητικά το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών στην επίλυση αυτών των προβλημάτων. Μάλιστα. Προσέξτε όμως, τώρα έχουμε ήδη φύγει από τη βάση της υποθέσεως, διότι όταν η Ορθόδοξη Εκκλησία συμμετέχει ή μάλλον ξεκίνησε να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, ξεκίνησε με σκοπό την ενότητα, δηλαδή να προκληθεί ένας διάλογος στα πλαίσια του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, μέσω του οποίου να προέλθει η ενότηση. Και έτσι είναι, σωστά βεβαίως, δεν έχει μόνο εκκλησίες εκεί πέρα. Έχει και διάφορες άλλες οργανώσεις οι οποίες έχουν βαπτιστεί εκκλησίες. Ακριβώς. Έτσι. Ναι. Δεν μπορούσε να κουβεντιάσουν άλλα θέματα καθαρώς θεολογικά και με ενότητες οι οποίες δεν είναι εκκλησίες. Ναι, υποτίθεται όμως ότι ο βασικός προορισμός της, στόχος μάλλον, της Οικουμενικής Κινήσεως γενικά, αλλά και του ΨΕ και του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, είναι η ενότηση. Δηλαδή να επανέβρουμε, λένε αυτοί, την απολεστήσα ενότητα. Δεν νομίζω ότι στο καταστατικό της οργανώσεως αυτής, βασικότερο, περισσότερο είναι η ύπαρξη μια στάσεως για φιλανθρωπικούς σκοπούς, για ευεργεσίες, για όλες αυτές τις καταστάσεις. Και όμως όχι. Θεωρείται συγκαλυμμένη, δηλαδή. Όχι, δεν είναι καθόλου συγκαλυμμένη. Το λένε. Εγώ έχω διαβάσει, μάλιστα, το έχω διαβάσει πολλές φορές το καταστατικό, ακριβώς για να το δω από μια ορθόδοξη άποψη του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, το οποίο αναθεωρήθη την τελευταία φορά και ισχύει από την Γενική Συνέλευση του Ναϊρόμπι του 1975. Το οποίο όχι, λέει βασικά, τα βασικά του άρθρα είναι η επανέβρεση, προσέξτε, της ορατής ενότητος. Δηλαδή υπάρχει σε όλους τους χριστιανούς μια ενότητα αόρατος, λένε, αυτή είναι προστατική θεωρία. Δηλαδή ορθόδοξοι και όλοι είμαστε ενωμένοι, ας πούμε, αόρατος όμως, και αυτή την ενότητα πρέπει να την εκφράσουμε ορατός. Και πώς θα την εκφράσουμε αυτή ορατός? Αρχίζουν και προτείνουν λύσεις, προτείνουν μεθόδους. Λοιπόν, αυτό είναι βασικό, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Εντάξει, τώρα, και γι' αυτό και ο Δημητριάδος, ο Σεβασμιότατος Δημητριάδος και όλοι οι Ορθόδοξοι διαμαρτύρονται συνεχώς. Αυτό να λέμε την αλήθεια, γι' αυτό είπαμε θα είμαστε αντικειμενικοί. Διαμαρτύρονται συνεχώς, είτε συλλογικός είτε μεμονωμένος, προς το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, διότι
διότι το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών έχασε τον αρχικό του προορισμό, που ήταν δήθεν ο αγών και η προσπάθεια για την επανέβρεση αυτής της απολωστής ενότητος. Αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Το θέμα είναι τώρα το εξής που καταλήγουμε. Να σας πω εγώ μια εικόνα. Ας μεταφερθούμε στον 4ο αιώνα. Μάλιστα. Ήδη η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξη Εκκλησία, μοναδική τότε, δεν υπήρχε. Η Εκκλησία, δεν ονομαζόταν Ορθόδοξη, εν πάση περιπτώσει, υπό μια διαχρονική έννοια, η Εκκλησία μας αναδύεται από τις κατακόμβες. Ναι. Μεγάλος Κωνσταντίνος ανοίγει ο 4ο αιών. Ναι. Ο χρυσός αιών της Εκκλησίας. Ποικίλες αιρέσεις επιπίπτουν πάνω στην Εκκλησία από πολλές και διάφορες πλευρές. Ναι. Σας ερωτώ, οι Άγιοι Πατέρες, ο Μέγας Βασίλειος, ο Μέγας Αθανάσιος, τότε, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, ποιοι άλλοι έτσι μεγάλοι, ας πούμε, τέλος πάντων θεολόγοι κλπ. Της περίοδου εκείνης, αντιμετωπίζουν τον πόλεμο των αιρετικών εναντίον της Εκκλησίας. Μπορείτε εσείς μέσα σε αυτό το κλίμα της πατερικής, ας πούμε, παρουσίας του 4ου αιώνα να φανταστείτε μια συνομοσπονδία, μια αμφικτιονία όλων των αιρέσεων, προσέξτε, για να λύσουμε τα προβλήματα του κόσμου, είναι απλό νομίζω και κατανοητό. Απλό δηλαδή, και κατανοητό. Θα μπορούσε να κηρύξει ο Μέγας Βασίλειος. Αλλά είναι μια τέτοια συνομοσπονδία. Δεν υπάρχουν συγκρίσεις, ας πούμε. Γιατί? Δεν υπάρχουν εκείνες εποχές με τώρα, δεν υπάρχει συγκρίση. Είναι άλλες οι ανάγκες, είναι άλλη η ζωή, είναι άλλες οι κατευθύνσεις. Βεβαίως η Εκκλησία δεν αλλάζει, η Εκκλησία είναι αυτή που είναι. Διότι εγώ θα πήγαινα και κάπου αλλού σε κάποιες πιο απλοϊκές σκέψεις, πάρα πολύ πιο απλοϊκές σκέψεις, για να ξεφύγουμε πλέον και λίγο από τον Δημητριάδος. Πατέρα και Πυρανέα, εγώ θα ήθελα να μου λέγατε, διαβάζοντας τη Γραφή, όλη τη Γραφή, τη Γενή Διαθήκη, από που βγαίνουν όλα αυτά με τα οποία ασχολούνται σήμερα οι διάφορες εκκλησίες, παραμερίζοντας ένα και μόνο βασικό, το οποίο ευαγγελίστηκε εκείνος που ήδη έχει αρχίσει την πορεία του προς τα Ιεροσόλυμα και που λέγεται αγάπη. Μην κατηγορηθώ για οικουμενιστής. Όχι, όχι, καταλαβαίνω. Άλλωστε ναι. Εκφράζεται μια γνώμη του ευρυτέρου. Ευρυτέρου, ας πούμε. Συνόλου του. Ρωτάω εσάς, ο οποίος είστε ένας δοκιμασμένος κληρικός, ένας καλόγερος με πίστη, αμετακίνητος, ένας άνθρωπος ο οποίος εγώ ζω κάποια βήματά σας, είτε εδώ που όσες φορές έχετε έρθει, είτε στο μοναστήρι σας, και σας ερωτώ μέσα από την Καινή Διαθήκη, αφήστε τους πατέρες, αφήστε όλες τις άλλες καταστάσεις, πού βγαίνουν όλα αυτά, πώς βγαίνουν όλα αυτά, να το πούμε στον κόσμο, γιατί θα απορεί ο κόσμος, είναι μια απορία την οποία έχει πολλοί κόσμος, απλοϊκός κόσμος. Μάλιστα. Ότι αυτά είναι, λέει, κατασκευάσματα των παπάδων. Καθολικοί, Ορθόδοξοι, Προτεστάντες, διαμαρτυρόμενοι, όλες αυτές τις καταστάσεις. Πού βγαίνει μέσα από την Αγία Γραφή που λέω ότι αυτές τις μέρες έχουμε το Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ και βαδίζει Μάλιστα. προς το Γολγοθά. Ρωτάω λοιπόν Μάλιστα. δύο πατέρες εκκλησίας, δύο καλογέρους, οι οποίοι σηκώνουν αυτό το Άγιο Βάρος σήμερα της Ορθοδοξίας. Μήπως να αρχίσω να απαντήσω. Να απαντήσετε εσείς, ναι, βεβαίως. Εδώ γίνεται ένα βασικό λάθος. Καταλαβαίνετε το πνεύμα της Ορθοδοξίας. Και με συγχωρείτε, δεν λέω αν το καταλαβαίνετε το πνεύμα, όχι. Καταλαβαίνετε υπό ποια έννοια κάνω αυτή την ερώτηση, για να μην παραξηγηθώ. Μα δεν υπάρχει περίπτωση, λίγο. Σας είπα, εμείς θα απριόρι είμαστε μετριοπαθείς και προκατάληξη. Όχι, δεν θέλω και να παραξηγηθώ, γιατί δεν θέλω να ακούσω, ας πούμε,
Προκατάληψη. Ότι είμαι οικουμενιστής, ξέρω εγώ, με βγάλανε και τίποτα Προτεστάντη, στα καλά καθούμενα. Λοιπόν, γι' αυτό ρωτάω, γι' αυτό ρωτάω και φτάνω σε αυτή την ερώτηση, περιμένοντας μία απάντηση, ένα ξεκαθάρισμα. Εξάλλου αυτή την ερώτηση την κάνουν και πολλοί απλοί άνθρωποι που ακριβώς ρωτάνε, καλά, ο Χριστός δεν είναι αγάπη, γιατί θα μαλώσουμε τώρα για λεπτομέρειες δίθεν δογματικές. Εδώ δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι ναι, ο Χριστός είναι η αγάπη, αλλά είπε εξάλλου ότι είναι και η αλήθεια. Δεν μπορούμε να χωρίσουμε την αγάπη από την αλήθεια. Ακριβώς. Και ο ίδιος ο Χριστός το ετώνησε πάρα πολύ. Να υπενθυμίσω μόνο ένα-δύο χωρία, γιατί θα μπορούσαμε να πάρουμε από την κάθε σελίδα της Καινής Διαθήκης τέτοια χωρία. Ο Χριστός είπε: Όποιος θα παραβιάσει ένα ιώτα από τη διδασκαλία. Ούτε ένα ιώτα δεν πέφτει από τη διδασκαλία μου. Εντάξει. Οι ουρανοί και οι γη παρελέψονται, οι λόγοι μου παρέλθονται. Ο Απόστολος Παύλος λέει: Έχει μια πολύ ωραία εκφρασή, αληθεύονται σε αγάπη. Θα λέτε την αλήθεια με αγάπη, όχι με φαντασισμό και με μισθό. Ωραία, αυτό μέχρι εδώ συμφωνούμε. Ωραία. Πού βρεθήκαν τα υπόλοιπα τώρα? Μάλιστα. Πώς γίναν τα υπόλοιπα? Ακριβώς επειδή ορισμένοι άνθρωποι, οι λεγόμενοι αιρετικοί, αιρετικοί έρχεται από το έρωμε. Έρωμες διαλέγω. Ναι. Διάλεξαν μέσα στη διδασκαλία του Χριστού ορισμένα αυτά που τους άρεσε και τα υπόλοιπα τα παρέβλεψαν. Δηλαδή ακριβώς εφερμόστηκε αυτό που είπε ο Χριστός. Παραβίασαν έστω και ένα ιώτα. Υπήρχαν αιρετικοί που αμφισβήτησαν ένα ιώτα μόνο από τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις που λέμε εμείς ότι τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι ομοούσια και προσέθεταν ένα ιώτα. Και λέγαν ομοιούσια. Και λέγαν ομοιούσια. Κάνοντας όμως αυτό, εξέπεσαν της σωστής διδασκαλίας. Και εκπέσοντας τη σωστή διδασκαλία, εξέπεσαν και τη Εκκλησία. Η Εκκλησία αναγκάστηκε, εφόσον δεν ήθελαν να μετανοήσουν, εφαρμόζοντας το λόγο του Χριστού, εάν κάποιος δεν ακούσει την Εκκλησία, έστωσε ο εθνικός και ο τελώνης. Δηλαδή, δεν θα έχει πλέον καμία σχέση. Και εφαρμόζοντας αυτή την εντολή, αναγκάστηκε η Εκκλησία να τους αναθεματίσει, δηλαδή να τους αποκόψει από το σώμα της. Και πλέον δεν ανήκουν λόγω της αμετανοησία του. Δεν ήθελαν να παραδεχθούν τη σωστή διδασκαλία. Να το πω λίγο πιο, ας το πούμε μεθολογικά. Δηλαδή, οι αιρετικοί εξέπεσαν από την καθολικότητα της Εκκλησίας. Γι' αυτό και δεν μπορούν ακόμα και οι παπικοί να λέγονται καθολικοί. Καθολική Εκκλησία είναι μόνο Ορθόδοξη Εκκλησία. Δηλαδή, η Εκκλησία έχει ένα σύνολο διδασκαλίας, είναι ένας τρόπος ζωής, είναι ένα βίωμα, είναι μια διδασκαλία από την οποία αυτοί εξέπεσαν. Δηλαδή, εμείς δεν πάβουμε να τους αγαπάμε επειδή εξέπεσαν, αλλά όμως το γεγονός ότι εξέπεσαν είναι υπαρκτό, είναι γεγονός. Δεν μπορούμε δηλαδή να τους δεχόμεθα ως μέλη της Εκκλησίας από τη στιγμή που απεκόψαν. Δεν μπορούν αυτοί οι οποίοι είναι εκτός Εκκλησίας να επιδιώκουν μια θέση εντός της Εκκλησίας χωρίς να έχουν μετάνοια και χωρίς να αποδέχονται συνολικώς, καθολικώς την Εκκλησία, τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Και ο Απόστολος Παύλος το είπε: προσέρχεται, μετά από μένα θα έρθουν λύκοι βαρύς οι οποίοι θα διασπάσουν το πίμνιο. Αυτή η προσοχή μας έναντι των βαραίων λύκων είναι οι στάσεις μας έναντι και των αιρετικών. Δεν τους μισούμε, μη γέννητο. Ίσα-ίσα, να σας κάνω μια υπενθύμηση. Ακόμα, ας μην πούμε μόνο για τους αιρετικούς, ακόμα και για τους αλλοθρήσκους. Βλέπετε τώρα οι Εβραίοι στην κατοχή. Ποιος τους περιέθαλψε τους Εβραίους και τους γλίτωσε τότε που τους κυνηγάγανε να ζει και τους στέλνανε σε στρατόπεδα στο Auschwitz κτλ. Η Εκκλησία της Ελλάδος έπαιξε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και το αναγνωρίζουν και οι ίδιοι Εβραίοι και το έχουν πει επανειλημμένως εγκομιαστικά. Αυτό δείχνει ότι παρόλο ότι σε θεωρώ αλλοθρησκό, ετερόδοξο, σε αγαπώ και όταν παραστεί ανάγκη θα σε περιθάλψω. Δεν αναιρεί δηλαδή η στάση μας την αγάπη. Όταν λέμε ότι δεν πρέπει να συμμετέχουμε σε έναν σύλλογο παναιρετικό, καταλάβατε. Απλώς θέλουμε να διατηρήσουμε ανώθευτη την Εκκλησία μας, την διδασκαλία της Εκκλησίας μας, ανώθευτη την αλήθεια, διότι διατηρουμένης ανωθεύτου της αληθείας εντός των πλησίων της Ορθοδόξης Εκκλησίας, με συγχωρείτε, διατηρείται και η ελπίδα του κόσμου, διότι η ελπίδα του κόσμου είναι η αλήθεια. Δεν είναι οποιοδήποτε κακέκτυπο της αληθείας, όπως είναι ένας αιρετικός. Ένας αιρετικός δεν μπορεί να σε οδηγήσει στη λύτρωση, στην ελπίδα και στην αιώνια ζωή. Διότι σου παρουσιάζει μια μεμονωμένη, μια αποκομμένη διδασκαλία και ένα αποκομμένο περαιτέρω βίωμα ορθό που θα σε οδηγήσει στην αιώνια ζωή, στη θέωση, στον αγιασμό. Είναι αλληλένδετα. Τελικά, με συγχωρείτε, τελικά, ναι, λίγο, τελικά πατέρα Κυπριανέ, μάλιστα. Ποια είναι η διαφορά σας και ποιο είναι το λάθος, κατά τη γνώμη σας, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος του κ. Χριστοδούλου?
Κοιτάξτε, δεν είναι ανάγκη να το θέσουμε τόσο αντιθετικά. Απλώς επισημαίνουμε ότι παρουσίασε. Κάτι γνώμη σας. Ναι, παρουσίασε πολύ απλοϊκά το θέμα του παγκοσμίου συνεδρίου και της οικουμενικής κινήσεως. Δηλαδή, επεβεβαίωσε κατά τη δική του αντίληψη το επιτρεπτό τη συμμετοχή στο παγκόσμιο συνεδρίο των εκκλησιών, ενώ ας πούμε δεν είναι επιτρεπτό, βασικό αυτό. Και δεύτερον, μας είπε ότι δίνεται ορθόδοξη μαρτυρία. Δεν μπορούμε να απομονωθούμε. Θα το δούμε γι' αυτό. Πρώτα πρέπει να εξετάσουμε τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε έναν οργανισμό και τη συνεργασία. Και περαιτέρω θα συζητήσουμε το θέμα αυτό. Θα θέλετε να πούμε, αν είναι ευλογημένο, το αν πράγματι, όπως υποστήριξε ο Σεβασμιότατος, δίνεται μια μαρτυρία εντός του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών. Αν είναι δυνατόν, μάλλον να δοθεί, και αν δίνεται, πόσον ενεργεί, και αν πράγματι δίνεται. Μπορούμε αυτό να το δούμε συνοπτικά με δύο παραδείγματα, για να δείτε ότι ένας άλλος ιεράρχης, γιατί δεν θα πούμε δικά μας πράγματα όπως είπαμε, ένας άλλος ιεράρχης, επίσης ορθόδοξος, οικουμενιστής, βετεράνος οικουμενιστής, το τονίζω αυτό γιατί το λέω βετεράνο, διότι αυτό συμμετείχε στα όργανα τα διοικητικά του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών για πολλά έτη, ο Ρουμάνος είναι αυτός, Τρανσυλβανίας Αντώνιος, Πλαμιάδα λέγεται αυτός. Αυτός λοιπόν πέρυσι ακριβώς, περίπου τον Ιανουάριο, έκανε μια ομιλία εδώ στους φοιτητές θεολογίας, είχε έρθει εδώ στην Αθήνα και έδωσε μια ομιλία και μεταξύ των άλλων πραγμάτων τα οποία έθιξε στην ομιλία του, έθιξε εκτενώς το θέμα της οικουμενικής κινήσεως, της θέσεως της Ορθοδόξης Εκκλησίας εντός της οικουμενικής κινήσεως και διάφορα άλλα παρεμφερή θέματα. Λοιπόν, οι δηλώσεις του, τις οποίες ένα-δύο αποσπάσματα θα διαβάσουμε τώρα, θα δείτε ότι είναι τελείως διαφορετικές από αυτές που παρουσιάζει ο Σεβασμιότατος Δημητριάδος. Δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή να έχουμε μια ανταγωνιστικότητα με τον Σεβασμιότατο, αλλά να δείξουμε ότι υπάρχουν, ερμηνείες, υπάρχουν τάσεις, υπάρχουν άλλες απόψεις και δεν μπορεί ο λαός να νομίζει ότι είναι τόσο απλό το να συμμετέχει η Ορθόδοξη Εκκλησία στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Γιατί εκεί είναι και ο αγώνας μας. Εμείς, αν υπάρχουμε ως ακολουθούντες στο Πάτριο Μερολόγιο, υπάρχουμε ακριβώς διότι είναι αδύνατο και ανεπίτρεπτο να συμμετέχουμε στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Δεν είναι 13 μέρες, το τονίζω και πάλι. Το πρόβλημά μας, ο αγώνας μας είναι ο οικουμενισμός. Λοιπόν, να αναγνώσουμε. Να ολοκληρώσουμε ένα το θέμα. Επειδή είπαμε για τον Τρασιλβανία Σαντώνη, να πούμε δύο κομματάκια. Λέγει λοιπόν αυτός ο Μητροπολίτης του Πατριαρχείου Ρουμανίας. Όταν δεν του συνέφερε κάτι, οι Ορθόδοξοι διαμαρτύρονταν προφορικώς και γραπτώς. Απειλούσαν, ανακαλούσαν το συμβούλιο στην τάξη. Αλλά όλα ήταν τόσο καλά διοργανωμένα προς άλλους σκοπούς εκτός της θεολογικής ενότητος, ώστε η μηχανή ήταν όλο διόλου αδύνατο να εκτροχιαστεί. Δηλαδή, ό,τι και να λένε οι Ορθόδοξοι, προχωράει στον δρόμο του αυτός ο οργανισμός. Και μάλιστα φτάνει στο σημείο να λέγει αυτός που εκεί πέρα, όπως είπαμε, είναι βετεράνος οικουμενιστής, ο Ορθόδοξος λαός δεν γνωρίζει τίποτα για την οικουμενική κίνηση. Προσέξτε το αυτό. Μεγάλη αλήθεια αυτό. Αλλά ίσως είναι τυχερή και η οικουμενική κίνηση ότι ο Ορθόδοξος πληθυσμός δεν γνωρίζει τι γίνεται πράγματι στη Γενέβη. Προσέξτε τώρα, αντίθεση, ο Σεβασμιότατος μας λέει ότι όλα πάνε καλά, δίνουμε τη μαρτυρία μας, συνεργαζόμεθα κτλ. Και έρχεται ο Τρασιλβανίας Αντώνιος, που σας λέω είναι μια μορφή που δεν μπορεί να την αφισβητήσει το κύριος της, γιατί είναι βετεράνος οικουμενικής. Και λέει, ίσως είναι τυχερή η οικουμενική κίνηση, είναι τυχερή, διότι ο Ορθόδοξος πληθυσμός δεν γνωρίζει τι γίνεται εκεί μέσα. Δηλαδή, αν γνώριζε, φανταστείτε θα γινότανε. Και αυτό βέβαια είναι ένα τραγικό ερώτημα που εγείρεται. Πώς τότε η Ορθόδοξη Επισκοπή, όπως είναι ο Τρασιλβανίας Αντώνιος, γνωρίζει ότι η Ορθόδοξη λαός θα αντέδρα και παρά τα αυτά συμμετέχει. Δηλαδή, έχει υπόψη του ότι ο λαός αντιδρά και δεν θα το ήθελε ποτέ αν μάθαινε τι γινόταν εκεί μέσα και παρά τα αυτά συμμετέχει. Για να κάνει τι, ρωτάτε. Αφού βλέπουμε ότι η μαρτυρία πέφτει. Δεν ακούνε οι Προτεστάντες. Είναι τείχος, αδιαπέραστο. Μήπως από την αυστηρότητα τη μεγάλη την οποία διαθέτεται. Δεν ξέρω, αυτό θεωρείται με συγχωρείτε αυστηρό το ύφος. Όχι, το συγχωρείτε. Μια αυστηρότητα, όχι πίστεως εννοώ. Το ύφος σας, όχι. Ναι, ναι, με συγχωρείτε. Ίσα είστε γλυκύτατος. Αλλά μήπως από την αυστηρότητα πάνω στην πίστη σας που δεν δέχεστε, ας πούμε, να μετακινηθείτε καθόλου από αυτά τα οποία πιστεύετε και σωστά τα πιστεύετε, είστε λίγο υπερβολικός. Α, μάλιστα, φτάσαμε σε αυτό τώρα, γιατί εμείς ξέρετε έχουμε μια πάγια τακτική. Αυτό που λέμε να το θεμελιώνουμε και οπότε θα αποδείξουμε αν πράγματι είμαστε υπερβολικοί, γιατί μπορεί κανείς πράγματι να πει, είμαστε υπερβολικοί.
Εάν δεν αποδείξουμε αυτό που υποστηρίζουμε, πράγματι είμαστε υπερβολικοί. Μάλιστα. Και όχι μόνο υπερβολικοί, αλλά πλανόμεθα και λέμε και ψέματα. Γιατί εκεί πάει τελικά. Μάλιστα. Αλλά συμβαίνει έτσι το πράγμα. Εγώ ταπεινώς φρονώ ότι είναι ευκαιρία τώρα να το αποδείξουμε αυτό. Όχι μόνο με λόγια, και δηλαδή διαβάζοντας μία δήλωση του Τασίβας Αντωνίου ή οτιδήποτε, που θα ήθελα άλλη μία να διαβάσουμε πριν προχωρήσουμε, ναι, σε ένα θέμα. Για να κλείσει, ναι, μια εικόνα τραγική του τι γίνεται μέσα στο ψέ. Λέει ο Τασίβας Αντωνίου. Έγινε όμως και κάτι χειρότερο εντός του ψέ. Γιατί αυτός εξετάζει τα χειρότερα εξ Ορθοδόξου απόψεις εντός του ψέ. Ενώ ο Σεβασμιώτης είπε ότι δεν γίνονται χειρότερα, πάνε όλα καλά. Ο Δημητριάδος. Οι φεμινίστριες άρχισαν τον αγώνα για την χειροτονία των γυναικών εντός των πλαισίων του ψέ και της οικουμενικής κινήσεως. Ναι. Μάταια, προσέξτε το, μάταια αντιπάλεψαν οι Ορθόδοξοι. Η ψήφος της προτεσταντικής πλειοψηφίας έδωσε δίκαιο στις φεμινίστριες. Εξάλλου, πολλά άτομα από το προσωπικό των επιτροπών του Συμβουλίου είναι ιέριες. Έχουμε ιεροσύνη. Ναι, βέβαια. Προσέξτε τώρα ένα παράδειγμα για να δείτε τώρα στην πράξη πώς λειτουργεί αυτό το θέμα. Κάποτε, μάλιστα, λέει ο Αντώνης ο Τρασυμβανίας, όταν ένας Ορθόδοξος Πατριάρχης, προσέξτε, Ορθόδοξος Πατριάρχης τώρα, προσκλήθηκε σε μια οικουμενική τελετή στη Γενέβη κατά τη διάρκεια μιας κεντρικής επιτροπής του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, φτάνοντας αυτό στο ιερό βήμα, βρέθηκε χωρίς να τον ειδοποιήσουν να έχει προϊσταμένη του κάποια παστορίνα. Πέστε μου εσείς αν αυτό είναι ορθόδοξη μαρτυρία και αν δεν αποτελεί έσχατο εξευτελισμό του ορθόδοξου ιερατικού. Όταν εννοείται προϊσταμένη του, τι εννοείται? Ναι, διότι αυτοί κάνοντας μια ακολουθία έχουν κάποιους είναι ένας προϊστάμενος. Είναι που λέμε όπως ένα συλλήτρουργο έχουμε τον πρώτο, τον αρχιμαδρίτη, ξέρω εγώ, και άλλοι είναι δευτερευόντως υπ' αυτόν. Έτσι και ο ορθόδοξος πατριάρχης ευρέθη να έχει προϊσταμένη του μια παστορίνα. Εντάξει, δεν το ξέρω άνθρωπος. Δεν λέμε ότι το έκανε επίτηδες. Αλλά σε τι εκπλήξεις και σε τι κατάντημα φτάνουμε με αυτό το κλίμα που υπάρχει και καλλιεργείται εντός του ψε, που υποτίθεται, όπως λέει ο Σεβασμιότατος Δημητριάδος, δίνεται ορθόδοξη μαρτυρία. Μα είναι αυτό ορθόδοξη μαρτυρία, πέστε μου. Είναι ποτέ δυνατόν? Εγώ επιμένω, μήπως. Είμαστε υπερβολικοί. Λίγο υπερβολικοί. Ωραία, εντάξει. Θα μιλήσουν επομένως κάποια ντοκουμέντα, για να μιλήσει η γλώσσα μας, να μιλήσουν μόνο τους τα ντοκουμέντα. Μπορούμε να δείξουμε. Να δείξουμε. Το Vancouver. Το πρώτο. Να δείξουμε το πρώτο. Ναι. Ακριβώς. Να δούμε ένα ντοκουμέντο, να δούμε πώς. Παρακαλώ τον σκηνοθέτη να δείξει το πρώτο. Ποιο ορθόδοξο παράδειγμα. Από την προτεσταντική λειτουργία της Λίμα. Περιέχει λειτουργικά στοιχεία της Ορθοδοξίας. Είσοδος του Ευαγγελίου, μεταφορά δώρων. Δυστυχώς, συμμετέχει και ο Ορθόδοξος Επίσκοπος Τορόντο Καναδά, κύριος Σωτήριος, φέρον το Ευαγγέλιο. Ο Ορθόδοξος Επίσκοπος, ο Σωτήριος Καναδάς, συμμετέχει φέρον το Ευαγγέλιο σε λειτουργία της Λίμα. Δεν ξέρω, τώρα βέβαια ήδη πέρασε το θέαμα, πιστεύω να το κατανόησαν οι θεατές μας. Λειτουργία. Να προχωρήσουμε και σε άλλο ντοκουμέντο. Για το δεύτερο. Μπορείτε να μας δείξετε το δεύτερο. Το δεύτερο. Το δεύτερο. Να μιλάμε όμως λίγο, να ξηγούμε στο θέαμα. Να δείξουμε το δεύτερο και να μιλάμε. Ναι. Για να κατανοεί άλλο το προβαλλόμενο. Το δεύτερο, παρακαλώ. Είχαμε στο Vancouver, ήταν η έκτη γενική συνέλευση του Παγκοσμίου των Εκκλησιών. Τώρα είναι θα ήδη στην Καμπέρα. Στην 7η συνέλευση του Παγκοσμίου. Ήταν ο Σεβασμιότατος Δημητριάδος του 1991. Αυτό είναι το, και αυτό το οποίο ασχολήθηκε η Δουράκη. Ένα άλλο κομμάτι. Εμείς δείχνουμε ένα άλλο μέρος. Αυτή τη στιγμή δείχνουμε ότι μέσα στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών γίνεται μια σύμπροσευχή Ορθοδόξων και με όλους τους αιρετικούς. Ενώ ο Σεβατινόρης Δημητριάδος μας είπε προλίγου, στη συνέντευξή του μάλλον, ότι δεν γίνεται συμπροσευχή μέσα στον χώρο του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών. Και απόρρισα που το άκουσα, γιατί βέβαια δεν το κατέκρινα. Λοιπόν, αλλά απόρρισα, λέω πώς το είπε αυτό, αφού ο ίδιος τα είδε αυτά όλα τα πράγματα. Το να προσεύχεις στο Θεό υπάρχει. Δεν υπάρχει εμπόδιο. Υπάρχει εμπόδιο. Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν κάποιοι κανόνες όμως, οι οποίοι είναι πατερικοί, είναι γραφικοί, είναι του Κυρίου μας οι κανόνες, οι οποίοι μας απαγορεύουν να κάνουμε κάτι τέτοιο, δηλαδή να συμπροσευχόμεθα, να απευθυνόμεθα προς τον Θεό μαζί με άλλους μη Ορθοδόξους. Προσέξτε, αυτός είναι ο Ορθόδοξος Σέρβος
ιερέας, ο πατήρ Μήλος, ο οποίος στη λειτουργία την προτεσταντική της Λίμα, που ετελέστη μέσα στη σκηνή αυτή της λατρείας, όχι απλώς συμμετέχει, αλλά όπως βλέπετε την διομολογιακή αυτή χοροδία, η οποία αποτελείται δηλαδή από διάφορες ομολογίες αιρετικών και ορθοδόξων, την διευθύνει. Αυτή είναι η λειτουργία της Λίμας, την οποία βέβαια μετέχουν και γυναίκες. Καλά, αυτό δεν μας ενδιαφέρει, ήταν ένα θέμα των Προτεσταντών. Το αν μετέχουν οι γυναίκες, δεν μετέχουν. Τι δουλειά έχουν ορθόδοξοι όμως εντός αυτού του κλίματος, συμπροσευχόμενοι. Συμπροσευχόμενοι, το τονίζω, γιατί ο Σεβασμιότατος. Τίποτε δεν συμπροσεύχονται. Αυτό ήταν εκπληκτικό δηλαδή. Εγώ απόρρισα το άκουσα. Εσείς λέτε ότι συμπροσεύχονται. Ναι, κοιτάξτε, καλά, αυτή τη στιγμή δεν δείχνει συμπροσευχή. Πάντως εκεί είδατε προλίγου τον ιερέα, κατήφθηνε την χοροδία. Ένας ιερέας ορθόδοξος να κατευθύνει μια μη ορθόδοξη χοροδία σε μια λειτουργία μη ορθόδοξη, νομίζω ότι δεν δένει καθόλου. Είναι δηλαδή λίγο παράξενο το πράγμα. Yeah. Αλλά να κλείσουμε, αν θέλετε, για να μην θεωρούμε υπερβολική, να δείξουμε την Ασίζη. Την Ασίζη, ναι. Το τελικό ντοκουμέντο. Μας για να κλείσουμε το ντοκουμέντο. Μια εικόνα. Μπορούμε να δούμε την έκτη κασέτα, παρακαλώ. Ναι, διότι εκεί πλέον. Η Ασίζη ακριβώς τι δείχνει. Το 86. Το 1986 είχαμε μία σύναξη πανθρησκειακή πλέον στην Ασίζη, την οποία συγκάλεσε ο Πάπας. Αυτή εδώ. Ακριβώς. Προσεκτικά, ο Πάπας υποδέχεται τους αλλοθρήσκους. Μάλιστα. Ινδιάνοι. Εδώ οι σταγενείς της Αφρικής, της Αφρικής Αμερικής, μετά. Έχουν προηγηθεί βέβαια και άλλα δόγματα, αλλά τώρα είναι αυτή, ας πούμε. Δείχνουμε ένα απόσπασμα, δεν είναι όλο. Είναι αυτό, σε αυτό ακριβώς το θέμα ασχολήθηκε η εκδήλωση που κάναμε την Κυριακή της Ορθόδοξης. Το πρώτο πράγμα. Η οποία λέει και ο Σεβασμιότατος λέει ότι είναι φολκλορική η κατάσταση. Όχι, γι' αυτό θα το πούμε μετά. Θα το πούμε εδώ μετά. Είναι ο Αρχιεραδίνος της Ρώμης, ο Ελιοτόαφ, που είχε επισκεφθεί ο Πάπας λίγους μήνες νωρίτερα. Τότε, το 86. Και εδώ είναι αντικαλκιδόνοι. Κόπτε. Και εδώ δυστυχώς είναι οι Ορθόδοξοι αντιπρόσωποι εδώ από την Εκκλησία της Φινλανδίας, από το Πατριαρχείο Βουλγαρίας. Προσέρχονται για να λάβουν μέρος στην συμπροσευχή που θα επακολουθήσει. Ναι. Γιατί ήταν η μέρα προσευχής και νηστείας για την ειρήνη του κόσμου, όλων των θρησκειών. Και... αυτή είναι Ορθόδοξη. Εδώ από το Πατριαρχείο Ρουμανίας και γενικώς ήταν όλες σχεδόν οι Ορθόδοξες Εκκλησίες είχαν νηστεία αντιπροσώπους. Εδώ είναι από το Πατριαρχείο Γεωργίας. Προσέχετε, φυλάκι του γιου του Πάπα. Προσέχετε το αυτό. Πες το μου εσείς τώρα να πείτε αυτό το πράγμα. Εδώ είναι ένας Μητροπολίτης του Πατριαρχείου Μόσχας. Του Αρχείου Μόσχας. Τους υποδέχεται ως ο νοικοκύρης, ας πούμε, ο Πάπας, επειδή αυτός διοργάνωσε την όλη αυτή η εκδήλωση. Εδώ είναι του Πατριαρχείου Αντιοχίας. Του Αρχείου Αντιοχίας. Και τιμητική θέση δίπλα στον Πάπα είχε ο προϊστάμενος, ο προκαθήμενος των Αγγλικανών. Όχι ο Ράνσι. Ο Αρχιεπίσκοπος Καντουαρίας. Και ο αντιπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου που ήταν τότε ο Θεατήρων. Ο τότε Θεατήρων. Νυν Πισιδίας. Ναι. Μάλιστα. Και τώρα μετά αφού τους υποδέχεται μπαίνουν μέσα στην εκκλησία εκεί, μέσα στην Ασίζη και εκεί ίσως να ακούσουμε λίγο από τον ήχο, γιατί εδώ... Μπορεί να μας δώσει ήχο τώρα. Βλέπετε όλοι οι αλλόθρεσκοι και... Ότι δεν είναι ένα κύκλιο συμπροσευχομένο. Ορθόδοξοι, ετερόδοξοι, αλλόθρεσκοι, κατηγουδιστέ κτλ. Στο κέντρο Πάπας. Εκεί ο Οικουμενικό Πατριαρχείο Αντιπρόσωπος. Και ακούγεται εδώ το Πάσα Πνοή. Είναι από χοροδία. Από ελληνική χοροδία. Ελληνική χοροδία. Που έχει αρθεί από την Ελλάδα να συμμετάσχει και αυτή στην συμπροσευχή της Ασίζης. Δεν την κατονομάζουμε για να μην θεωρηθεί ως προσωπομαχία. Εμείς είδατε απλώς. Γνωστή ορθόδοξη ιδέα ελληνική χοροδία, η οποία είναι της Πάση κλπ. Συμμετείχε δια της αλλοδίας της στην πανθρησκευτική αυτή συμπροσευχή. Αυτό είναι, δηλαδή, αν να πει κανείς ότι δεν είναι συμπροσευχή, δηλαδή τώρα τι να λέμε, την ημέρα νύχτα. Από την Εκκλησία της Ελλάδος εδώ δεν υπήρχαν, ε? Όχι, επισήμως όχι. Επισήμως όχι. Και... ήταν η χοροδία. Μόνος συμμετείχε, ας πούμε, προσευχητικά η Εκκλησία της Ελλάδος διαμέσου μιας χοροδίας. Εδώ τώρα συμπροσεύχονται σιωπηλά. Συμπροσεύχονται σιωπηλά τώρα μετά. Όλοι μαζί. Δαλάι Λάμα δεξιά του Πάπα, όπως βλέπετε. Δαλάι Λάμα, βουδιστής. Εδώ είναι Ζωράστρης αυτός ο πρώτος ο λευκός που φαίνεται, είναι Ζωράστρης, είτε από τη θρησκεία της Περσίας. Της Περσίας. Είναι πυρολάθρες αυτοί.
Και βλέπετε όλο το πλάνο αυτό. Και μετά από αυτό, θα δούμε λιγάκι ένα φοβερό που έγινε εκεί στην Ασίζη, που δείχνει ακριβώς αυτή την πτώση που υπέστη ο παπισμός με αυτό το διαθρησκευτικό άνοιγμα. Παρέστησαν μετά στις διάφορες θρησκείες έναν ναό παπικό για να επιτρέψουν τη λατρεία τους, την προσευχή τους. Και εδώ βλέπουμε μέσα σε ένα παπικό ναό διάφορες ομάδες βουδιστών. Εδώ θα δούμε μόνο την πρώτη ομάδα που επιτελούν την λατρεία τους, την προσευχή τους, ας το λέμε έτσι απλά. Και θα δούμε μέσα στην Αγία, πάνω στην Αγία Τράπεζα του παπικού ναού, είχαν τοποθετήσει ένα άγαλμα του Βούδα. Μάλιστα. Προσέξτε. Πώς εθίζεται τώρα ο καθένας να νομίζει ότι εντάξει, τι χριστιανισμός, τι βουδισμός, όλοι είμαστε το ίδιο. Μπορούμε να προσευχόμεθα σε ένα κοινό είναι, τόπο λατρείας. Είναι η ερώτηση που σας έκανα. Ακριβώς. Του απλού κόσμου, ναι. Πού οδηγούμε. Εδώ βλέπουμε πάνω στην Αγία Τράπεζα. Μια μικρή υποχώρηση εδώ που οδήγησε. Ένα χριστιανικό θυσιαστήριο να έχει πάνω τώρα το άγαλμα του Βούδα και μπροστά ο βουδιστές να προσεύχονται. Και αυτό είναι η διαδήλωση του χριστιανικού θυσιαστήριου. Εντάξει, δεν είναι ορθόδοξο, εν πάση περιπτώσει είναι χριστιανικό, δεν λέμε. Γιατί ίσως απαντά, κύριε Μιχαλόπουλε, σε αυτό που ρωτούσατε, δεν είναι καλό να κάνουμε διάλογο ακόμα και άλλους θρήσκους. Και ακριβώς νομίζουμε ότι από το παράδειγμα το τι έπασαν οι παπικοί, μέσω αυτού του ανοίγματος, μπορούμε να καταλάβουμε τι ήδη παθαίνουν και οι Ορθόδοξοι Κομμουνιστές. Ο Δημητριάδος, ο Άγιος Δημητριάδος, έκανε και αναφορά στο ημερολόγιο τονίζοντας τις 13 ημέρες. Μάλιστα. Να φτάσουμε και σε αυτό δίνοντας. Με λίγα λόγια, ο χρόνος έχει περάσει. Μάλιστα. Μία κάποια απάντηση. Βεβαίως, μπορούμε να πούμε εδώ. Πρέπει να, ας πούμε, να το ομολογήσουμε ότι ο Σεβασμιώτατος Δημητριάδος είπε πρωτίστως ότι το θέμα το ημερολογιακό δεν είναι δογματικό θέμα. Σε αυτό καταρχήν συμφωνούμε. Πράγματι, το ημερολόγιο δεν είναι δογματικό θέμα. Αλλά εμείς δεν το βλέπουμε αυτό τελώς το ημερολογιακό ζήτημα. Το βλέπουμε εν σχέση με τον οικουμενισμό. Πρώτα είναι ο οικουμενισμός, ως μια πανέρεση, η οποία την είδαμε εδώ έτσι, σε αυτές τις λίγες εικόνες, πώς εκφράζεται αυτή η πανέρεση, μέσα στον οποίο οικουμενισμό, στην οικουμενική κίνηση, περιλαμβάνεται το ημερολογιακό ζήτημα ως επιμέρους ζήτημα. Δεν προτάσουμε το ημερολογιακό. Αλλά ρωτάμε όμως ένα τώρα ερώτημα, το οποίο νομίζω ότι απευθύνεται σε όλους τους πιστούς. Οι πιστοί πρέπει να αγωνίζονται μόνο για τα δογματικά θέματα? Δηλαδή η Εκκλησία έχει μόνο δογματικά θέματα και για αυτά μόνο πρέπει να αγωνιζόμεθα? Ή υπάρχουν και παραδόσεις, ιερές παραδόσεις, για τις οποίες επίσης πρέπει να αγωνίζονται αμετακίνητα και με ζήλο και βεβαίως με αγάπη και με τριοπάθεια, όπως είπαμε? Γιατί λέγοντας ότι 13 μέρες είναι, εντάξει, δεν χρειάζεται. Αυτό θα σας πω, οι ιερές παραδόσεις και ο αγώνας και ο ζήλος εξαρτώνται από τις 13 ημέρες? Όχι, αλλά είναι και αυτό ένα στοιχείο της παραδόσεως της Εκκλησίας. Ναι. Η Εκκλησία ανέκαθεν αγωνίστηκε και το ομολογεί και ο Σεβασμιώτατος Δημητριάδος ότι είχε αγωνιστεί η Εκκλησία εναντίον του παπικού ημερολόγιου. Λοιπόν, γιατί είχε αγωνιστεί για το παπικό ημερολόγιο? Πάλι δεν ήταν τότε 10 μέρες στον 18ο, τώρα είναι 13 μέρες. Γιατί αγωνίστηκε για μια περίοδο 400 και περισσότερων ετών η Εκκλησία να αποκρούσει ένα ημερολόγιο, αν υποτεθεί ότι δεν ήταν τόσο σημαντικό και θα σκοτωνόμαστε για 13 μέρες ή για 10 μέρες τότε που ήταν? Άρα το θεωρούσε ως ένα στοιχείο της παραδόσεως, το οποίο όταν το αποδεχθεί, εφόσον προέρχεται από μια αιρετική κοινότητα όπως ήταν ο παπισμός, θα είχε κάνει μια αβαρία στα θέματα της πιστεώς της. Γιατί αρχίζουμε από το ένα, συνεχίζει το δεύτερο και φτάνουμε στην Ασίζη του 86. Αλλά όμως ο Σεβασμιώτατος. Α, να σας πω και κάτι άλλο. Ένα πρακτικό παράδειγμα, να με συγχωρείτε. Ναι. Δεν θέλω να κάνω προσωπική μαζί σας τώρα, μη γίνει το αυτό. Απλώς ως παράδειγμα. Εγώ θαυμάζω την αιμονή σας, του κυρίου Μιχαλοπούλου, στην παραδοσιακή δημοσιογραφία. Βλέπετε και εσείς το έχετε πει και το έχω πράγματι θαυμάσει, η επιμονή σας πραγματικά στο πολυτονικό. Ναι. Ή στον τύπο της εφημερίδας. Δεν θέλετε να δώσετε ένα μοντέρνο σχήμα στην εφημερίδα σας, διότι πιστεύετε ότι η παραδοσιακή δημοσιογραφία έχει ένα αλφα, ας το πούμε, τρόπο εκφράσεώς της, και η επιμόνηση σε αυτή πράγματι εγώ την εκτιμώ. Λοιπόν, εάν για θέματα τέτοια, ανθρώπινα τέλος πάντων, γιατί αυτό είναι ένα ανθρώπινο στοιχείο, έχετε μια τέτοια επιμονή αξιοθαύμαστη, εμείς θα παρεξηγηθούμε αν έχουμε επιμονή σε θέματα της πίστεώς μας, της παραδόσεώς μας, έστω και αν αυτά φαίνονται στον πολύ κόσμο όσα σήμερα? 13 μέρες τώρα τι να κάνω, δεν βαριέσαι. Γιατί ο Σεβασμιώτατος είπε και αυτό. Τώρα λέει για 13 μέρες, λέει, να ασχολούμαι θα έτσι. Μα δεν είναι 13 μέρες, Σεβασμιώτατε. Και το ότι δεν είναι 13 μέρες,
για να μην νομιστεί πάλι ότι είναι δική μας αντίληψη αυτή και το τι κακό προξένησαν αυτές οι 13 ημέρες, με συγχωρείτε, θα ήθελα, θα μου επιτρέπατε, ας πούμε, να σας διαβάσουμε μία μαρτυρία για να δείτε από πού προήρθε αυτή η αλλαγή των 13 ημερών. Γιατί ο Σωσιμιώτατος έχει γράψει βέβαια και μια διατριβή, ο Δημητριάδος, για το μερολογικό ζήτημα, την έχουμε διαβάσει. Έχουμε τις απόψεις μας, δεν συμφωνούμε με όλες τις απόψεις. Άλλη φορά αυτό ίσως θα έχουμε περισσότερο χρόνο για να εκφράσουμε μια γενικότερη κρίση επί του βιβλίου αυτού, το οποίο, για το οποίο έχει κοπιάσει βέβαια πάρα πολύ, αλλά καθημάς δεν ευστοχεί στα τελικά του συμπεράσματα. Και μάλιστα μερικά πράγματα δυστυχώς δεν τα λέει. Παραδόξως δηλαδή, ενώ έκανε αρχιακή μελέτη, παρεσιώπησε άλλα θέματα τα οποία απόρρισα. Εγώ προσωπικά απόρρισα. Λέω, καλά, αφού έκανε μια ενέσιμη διατριβή, έπρεπε να εξαντλήσει το θέμα, το ανατάμισε όλες τις λεπτομέρειες και να ακούσει και τις αντιθέσεις. Κάποια πράγματα δεν τα πει ο Δημήτρης. Τώρα, γιατί δεν τα πει, δεν ξέρω, εγώ δεν τον κρίνω. Εγώ όμως οφείλω αυτή τη στιγμή να σας διαβάσω ένα κείμενο για να δείτε. Γιατί άλλαξε το ημερολόγιο. Το 1923, δεν λέω για την εγκύκλιο του 1920, η οποία είναι η αφετηρία του οικουμενισμού και ως πρώτο βήμα της θεώρησε την αλλαγή, την αποδοχή ενός ενιαίου ημερολογίου Ορθοδόξων και Δυτικών. Δεν το λέω αυτό, παρόλο ότι είναι βασικό. Θα πω ένα πιο άλλο κείμενο. Του 23, το 1923, συνήλθε ένα λεγόμενο πανορθόδοξο συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη, επί Πατριάρχου Μελετίου Μεταξάκη. Μεταξύ των πολλών θεμάτων τα οποία συζήτησε ήταν και το θέμα το ημερολογιακό. Λοιπόν, μέσα στα πρακτικά τα οποία διασώζονται του συνεδρίου αυτού, προσέξτε πώς θεωρείται το ημερολογιακό ζήτημα. Όχι ως 13 μέρες, προσέξτε. Η προσέγγιση των δύο χριστιανικών κόσμων της Ανατολής και της Δύσεως εν το συνεορτασμό των μεγάλων χριστιανικών εορτών. Ήταν ένας εκ των σκοπών δηλαδή που θα έπρεπε να συζητήσουν στο συνέδριο αυτό. Άρα δηλαδή τοποθετείται η προσέγγιση αυτή μέσα από το ημερολογιακό, το κοινό ημερολόγιο. Δεύτερον, προς εξυπηρέτηση, δηλαδή καλούμεθα να αποδεχθούμε ένα νέο ημερολόγιο, κοινό Δύσεως και Ανατολής, προς εξυπηρέτηση της πανχριστιανικής ενότητας. Ετέθη ο στόχος της αλλαγής η πανχριστιανική ενότηση. Έχουμε δηλαδή καθορισμένους στόχους. Δεύτερον, κατά την πέμπτη συνεδρίαση του πανορθοδόξου αυτού λεγόμενου συνεδρίου, ξαφνικά παρουσιάστηκε, δέχτηκαν μάλλον μέσα εν πάση περιπτώσει οι συνοδικοί, τα μέλη του συνεδρίου, δέχτησαν έναν αγγλικανό επίσκοπο, τον επίσκοπο Γκόρ, ο οποίος είπε, το δεύτερο βήμα της προσεγγίσεως δηλαδή, θα μας κάνει το ημερολογιακό ζήτημα, το οποίο θα μας φέρει εις των νεορτασμών των εορτών, διότι διημάς τους εν τη Δύση θα είναι το μεγάλη πνευματική ευχαρίστηση να ευρεθόμεν εις θέση, ώστε να συνεορτάζουμε τας μεγάλας χριστιανικάς εορτάς της γεννήσεως, της Αναστάσεως και της Πεντηκοστής. Δηλαδή, αποδεικνύεται μέσα από τα πρακτικά ότι όλη η κίνηση για την αλλαγή του ημερολογίου απέβλεπε στο θέμα της εξυπηρετήσεως του οικουμενικού πνεύματος, της προσεγγίσεως των χριστιανών και της ενώσεως αυτών. Επομένως, όταν αγωνιζόμεθα για το ημερολογιακό, δεν αγωνιζόμεθα καθε αυτό για την ορθότητα ή μη ορθότητα του Ιουλιανού ημερολογίου ή του Γρηγοριανού ημερολογίου. Το βλέπουμε μέσα από αυτό το πρίσμα και το ανεπίτρεπτο η Ορθόδοξη Εκκλησία να το δεχθεί. Τώρα, να διαβάσουμε άλλη μία δήλωση. Είναι περιττή. Η Εκκλησία της Ελλάδος το 1971 υπέβαλε στην Προεδρία της ετοιμασίας της μεγάλης λεγόμενης συνόδου, η οποία αναμένεται, υπέβαλε ένα υπόμνημα για το θέμα του ημερολογιακού, για να αρθεί δηλαδή αυτή η διαίρεση των Ορθοδόξων Εκκλησιών, που άλλες έχουν το Πάτριο ημερολόγιο, άλλες έχουν το ημερολόγιο. Και εξετάζοντας το θέμα αυτό ιστορικό, θεολογικός κτλ., κάνει ορισμένες διαπιστώσεις, οι οποίες είναι αντίθετες από αυτές τις οποίες παρουσίασε ο Σεβασμιώτατος Δημητριάδος, και απορώ, διότι αυτός υποτίθεται εκφράζει την Εκκλησία της Ελλάδος, ο Δημητριάδος. Αλλά η Εκκλησία της Ελλάδος επισήμως. Υποτίθεται εκφράζει. Ναι, αυτό εννοώ. Με συγχωρείτε για την έκφραση, αν δεν ήταν σωστή. Λοιπόν, λέει. Στο υπόμνημα αυτό η Εκκλησία της Ελλάδος είναι επίσημο υπόμνημα που κατετέθη. Η προϋπάρχουσα ενότης και η σύμπραξης από το 1924, δηλαδή πριν, διεσπάστη δια της εισαγωγής του νέου ημερολογίου, διεσπάστη και εράγει συνεπία κακών ή τη αμαρτωλών ενεργειών. Δηλαδή ομολογεί η Εκκλησία της Ελλάδος ότι η διάσπαση που επήλθε το 1924 επήλθε συνεπία κακών ή τη αμαρτωλών ενεργειών. Και βεβαίως. Ναι, δεν λέει όμως από πού ήταν οι κακές ή αμαρτωλές ενέργειες.
θα το πούμε. Το αφήνει εκεί. Πολύ ωραία. Το ξέρω το βιβλίο, αλλά το αφήνει εκεί. Από ποια πλευρά ήταν οι αμαρτωλές, ας πούμε, ενέργειες δεν το... Ναι, προσέξτε και καταλήγει τώρα. Τούτο το γεγονός, δηλαδή τη διάσπαση σε αυτή του να εορτάζουν άλλοι με το Πάτριο, άλλοι με το νέο ημερολόγιο, αποτελεί γεγονός πρωτοφανές στα χρονικά της Εκκλησίας. Προσέξτε, ενώ ο Σεβασμιότητα του είπε, εντάξει, λέει, δεν πειράζει, αφού αν θέλουν, για τους με χαρά τους, μάλιστα είπε αυτή τη λέξη και μου κάνει εντύπωση. Αν θέλουν οι μεν να εορτάζουν με τον ημερολόγιο, σε εορτάζουν. Δηλαδή, δεν αγωνιά για την ενότητα της Εκκλησίας. Εσείς φεύγετε για να το ξεχωρίσουμε, φεύγετε από τις 13 ημέρες. Ακριβώς. Τις οποίες δεν θεωρείτε. Δεν περιορίζουμε εκεί το ζήτημα. Ναι, δεν περιορίζεστε εκεί. Μάλιστα. Και λέτε ότι το θέμα αγγίζει και είναι μέσα σε άλλα πλαίσια. Στα πλαίσια του οικουμενισμού. Ακριβώς. Γιατί είναι μέσα στα πλαίσια του οικουμενισμού? Το αποδείξαμε πρώτον από την εγκύκλιο του 1920, η οποία θεωρείται αφετηρία της οικουμενικής κινήσεως και η οποία προϋποθέτει, μάλλον λέει ότι το πρώτο βήμα για την προσέγγιση των χριστιανών, δηλαδή οικουμενικό πνεύμα, είναι η αλλαγή, η αποδοχή ενός ενιαίου ημερολογίου. Το αποδείξαμε από το πνεύμα που διέπνεε το συνέδριο του 23, που συνέβαλε σημαντικά και καθοριστικά στην αλλαγή μετά από ένα έτος. Το 23 έγινε το συνέδριο και είπε πώς έβλεπε την αλλαγή του ημερολογίου, δηλαδή ως εξυπηρέτηση της πανχριστιανικής ενότητος. Δηλαδή ήταν εκπεφρασμένες σαφώς οι απόψεις των πρωτοστατών, ας πούμε, της αλλαγής του ημερολογίου. Δεν είναι άγνωστο αυτό. Επομένως δεν μπορούμε να το αποσυνδέσουμε και να πούμε ότι, ξέρω εγώ, η πολιτεία το άλλαξε το 23, δημιουργήθηκε μια ανομαλία στο λαό, ας το γυρίσει και η Εκκλησία το 24 για να αρθεί, ας πούμε, η ανομαλία. Δεν ήταν ακριβώς ένα πολιτιακό, ας το πούμε, μια ανάγκη ποιμαντική. Δεν υπήρχε ποιμαντική ανάγκη. Το λέει μάλιστα στο υπόμνημα αυτό η Εκκλησία της Ελλάδας, το λέει ότι δεν υπήρχε άμεση ποιμαντική ανάγκη. Με συγχωρείτε, αυτό θα σας το διαβάσω, είναι εκπληκτική ως μαρτυρία. Και το λέει και η ίδια. Η μεταβολή δεν έγινε το μετά μελέτην και προπαρασκευήν, αλλά κατεπήρειαν έξωθεν κυρίως παραγόντων. Δεν ήταν δηλαδή πραγματικό ποιμαντικό πρόβλημα της Εκκλησίας της Ελλάδος. Είναι εκπληκτικό. Και να ληφθεί υπόψη ότι ο πρωτοστάτης, ας πούμε, της αλλαγής του ημερολογίου, τέλος πάντων που συνέβαλε σημαντικά, ήταν ο Μιλέτος Μεταξάκης, ο οποίος είναι η έξωθεν επίρρεια που λέει εδώ, υπονοεί τη μασονική του ιδιότητα. Έχουμε κάνει δική. Ήταν μασόνος. Έχουμε κάνει δική. Ήταν μασόνος. Δυστυχώς ήταν μασόνος. Ήταν μασόνος. Και όχι ο μόνος. Και όχι ο μόνος. Καλά, αυτό τέλος πάντων είναι ένα άλλο θέμα. Μάλιστα. Και μάλιστα ο Κασανδρίας, ο αείμνηστος, αυτός ήταν πολύ σημαντική μορφή της Εκκλησίας της Ελλάδος, Μητροπολίτης Πατριαρχικός, Μακεδονομάχος, είχε υποβάλει ένα υπόμνημα το 1929 στην Εκκλησία της Ελλάδος, ζώντας τότε του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, και μιλούσε για πολλά θέματα. Και σε ένα εξ αυτών, μιλώντας και για το ημερολογιακό θέμα και μιλώντας συγκεκριμένα για το Μεταξάκι, έκανε την εξής καταπληκτική δήλωση. Και ικανοποιών ο Μεταξάκης, αμαρτωλάς θελήσεις και ιδιωτελής επιθυμίας αλλοδόξων εκκλησιών και μυστικών εταιριών, προσέξτε τι εννοεί, τα ευκόλωσαν, συνεκάλεσε πανορθόδοξο συνέδριο και καταλήθεια όμως αντιορθόδοξων, όπως λέει και ο ίδιος, και το εκκλησιαστικών Ιουλιανών ημερολόγιων παραπάσαν σχετική απαγόρευση δια του Γρηγοριανού αντικατέστησε. Δηλαδή, απαντάμε και στο Σεβασμιότητα, το οποίο λέει ότι δεν άλλαξε, δεν πήραμε το παπικό, πήραμε, διορθώσαμε το Ιουλιανό. Ένας όμως επιφανής ιεράρχης είδε την αλλαγή αυτή ως αντικατάσταση του πατροπαραδότου εκκλησιαστικού ημερολογίου με το Γρηγοριανό, δηλαδή με το παπικό. Υπάρχει... Έγινε ακουραστικός, με συγχωρείτε. Όχι, καθόλου. Υπάρχει στον ορίζοντα κάποια χαραμάδα, κάποιο φως για κάποιες... Εγώ το είχα θέσει και στον... Δημητριάδος, αν θυμάστε το ερώτημα. Ναι, βεβαίως. Για κάποια συνάντηση, βεβαίως με εσάς είναι και δύσκολο να συναντηθεί κανείς. Γιατί με ποιον να συναντηθεί? 5 αρχιεπισκόπους έχετε. Όχι, έχουμε. Κατεφημισμό. Ναι, όχι κατεφημισμό. 5, ας πούμε, παρουσιάζεται 5. Με ποιους θα συναντηθεί, με την παράταξη του Ανδρέα, με την παράταξη του Καλλίνικου, με την παράταξη του άλλου, με την παράταξη των Πειραιά, στην Αθήνα, πού ας πούμε? Κοιτάξτε, ίσως λίγο υπερβάλλετε για σχήμα λόγου. Όχι, δεν υπερβάλλω. 4 ομάδες βασικές υπάρχουν. 4, είπα 5. Ναι. Και η δική σας ομάδα. Οι 3 φέρουν το. Και η δική σας ομάδα. Θέλουν να έχουν αρχιεπίσκοπο, δεν έχουμε αρχιεπίσκοπο. Ωραία, είστε μια μεγάλη ομάδα όμως. Ναι. Και αν το πάμε και εκεί, είναι 10 ομάδες. Γιατί υπάρχουν και άλλα μοναστήρια τελείως αυτόνομα. Καλά, αυτό είναι άλλο. Και όλα αυτά. Λοιπόν, με ποιον να συναντηθεί, υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα
να καθίσετε σε ένα τραπέζι και η μεν και η δε και να συζητήσετε. Κοιτάξτε, εμείς όχι μόνο δεν αρνούμεθα τον διάλογο με τους αδελφούς μας του νέου ημερολογίου, κάθε άλλο. Ίσα ίσα μάλιστα και τον υποθούμε και τον προτείνουμε. Τον έχουμε προτείνει μάλιστα γραπτός τρεις φορές απευθυνόμενοι στον Καλλίνικο τον Πυραιός, στο Σεβασμιότητα του Μητροπολίτη Καλλίνικου Πυραιός. Όταν μας επετέθη αυτός, εμείς του είπαμε ευχαρίστως να μας καλέσετε στο σταθμό σας, να θίξουμε όλα αυτά τα ζητήματα, να δούμε τελικά τι γίνεται. Επομένως, έχουμε όλη την καλή διάθεση. Εμείς δεν είμαστε προκατηλημένοι. Γιατί δεν θέλουμε να σώσουμε εμείς την αλήθεια ή να σώσουμε την αλήθεια. Ίσως όμως να είναι μόνο η δική σας πάδη. Κοιτάξτε, εμείς μιλάμε αυτή τη στιγμή, εκφράζουμε. Μιλάτε για από το δικό σας μοναστήρι, έτσι. Εκφράζουμε την. Που είστε, που έχετε τη σύνοδο των εισταμένων. Νομίζω όμως, και μπορώ αυτό να το πω με βεβαιότητα σχεδόν, ότι και από κάθε άλλη, ας πούμε, τέλος πάντων σύνοδο του Πατρίου Ημερολογίου, δεν θα αρνούνται όταν. Προετείνεται κάτι τέτοιο να γίνει ένας διάλογος. Γιατί, εάν το αρνούνται, θα έδειχναν ότι δεν έχουν καλές διαθέσεις και δεν δουλεύουν αγνά και με αγνές διαθέσεις στον αγρό του Κύριου. Εμείς είμαστε ευχόμεθα αυτή η φιλόξενη εδώ τράπεζα, η στρογγυλή αυτή τράπεζα, να διευρυνθεί και σε μια επόμενη συνάντηση, μακάρι να είναι πολύ περισσότερη και του νέου ημερολογίου και ευχαρίστως να μιλήσουμε για όλα τα θέματα. Εφόλης της ύλης. Με τη χάρη βέβαια του Θεού και τη βοήθεια της Παναγίας μας. Και ελπίζω να το, αυτό να το επικροτεί και να το εάν αναλάβουμε εμείς μια πρωτοβουλία τέτοια. Βεβαίως, θα είστε αξιόπιστος. Αρχίσουμε από τα δικά σας επίπεδα, εδώ που φτάσουμε. Να καλέσω από την κρατούσα εκκλησία δύο αρχιμανδρίτες που είστε εσείς. Έτσι. Αν και θα προτιμούσα δύο καλογέρους από την κρατούσα εκκλησία, λέω δύο αρχιμανδρίτες. Λοιπόν. Δέχεστε μία συζήτηση. Βεβαίως, γιατί να μην τη δεχτούμε. Κοιτάξτε, ίσως θα πρέπει να το τονίσουμε ακόμη για μια φορά ότι ο αγώνας μας δεν είναι ένα αγώνας φανατισμού, ξηρού φανατισμού, αποσκοπής την ενότητα της Εκκλησίας. Αυτός είναι ο σκοπός του αγώνος μας. Βέβαια, ενότητα εν τη αληθεία. Και το έχουμε διακηρύξει και πάρα πολλές φορές. Είναι σχετικά εύκολος ο σκοπός. Δηλαδή, αν η Εκκλησία της Ελλάδος σταματήσει να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών και γενικότερα στην Οικουμενική Κίνηση και επαναφέρει το ημερολόγιο σαν επιμέρους θέμα, η διενότηση θα έχει γίνει. Δηλαδή, εμείς θα τους ασπάσουμε και τα πόδια ακόμα, γιατί αυτός είναι ο σκοπός του αγώνας μας. Και βεβαίως, γι' αυτό το λόγο, προωθούμε το διάλογο. Αυτός θα βοηθήσει για να επανέλθει η ενότητα. Υπάρχει ένα τείχος προκαταλήψεως εναντίον μας. Γιατί ο παλαιομερτισμός έχει ταυτιστεί, ας πούμε, με το συντηρητισμό, τον άκρητο, τον φανατισμό και τη μυσαλλοδοξία. Mm-hmm. Πρέπει αυτό το τείχος να σπάσει, να καταλάβουν οι αδελφοί. Και έχοντας λοιπόν αυτό, υπάρχοντας αυτού του τείχους, οι αδελφοί μας δεν μας βλέπουν με τον ημερολόγιο ως μονάδες, ως πρόσωπα που μπορούν να σπάσουν. Ο κόσμος όμως έχει αρχίσει και έρχεται σε εσάς. Ναι, έρχεται. Και του νέου ημερολογίου. Απλώς λόγος, ναι, εμείς λέμε τώρα για τους επισήμους εντός εισαγωγικών κτλ. Ίσως με συγχωρείτε, θα πρέπει ακόμα και να τονίσουμε μια άλλη φορά, γιατί μερικοί το παραμενεύουν. Δεν κάνουμε πρόσωπο μακία. Για να αναφερόμαστε στο Σεβασμιότατο Δημητριάδος. Όχι, εγεννήθη με το θέμα με τον Δημητριάδος, τον Άγιο Δημητριάδος. Δηλαδή δεν είναι το θέμα λόγω της ταινίας, της Δουράκη και όλων των δηλώσεων των οποίων έγιναν και όπως μου είπατε ότι και την άλλη μέρα το πρωί η εκκλησία, ο σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος διαμαρτύρηθηκε και μάλιστα κατά τόπον έντονον. Εμείς ο αγώνας μας είναι αγώνας πίστεως. Και αν βέβαια αναφερόμαστε σε ορισμένες ενέργειες ή δηλώσεις ορισμένων ιεραρχών και άλλων προσώπων, δεν είναι με σκοπό πρόσωπο ματιά, είναι ακριβώς καθαρό θέματα πίστεως. Πατέρα Κυπριανέ, φτάνουμε στο τέλος. Είχαμε καθυστερήσει ένα τέταρτο, πάμε για ένα τέταρτο παίρνοντας, κλέβοντας εντός εισαγωγικών με την καλή έννοια της λέξης από την επόμενη εκπομπή. Τι θα θέλατε να πείτε τελειώνοντας η απόψινή μας συνάντηση? Θα μου επιτρέψετε πριν πω αυτό που θα με προσκαλείτε να πω, για να μην μείνει παραπονεμένος ο Σεβασμιότατος Δημητριάδος Χριστόδουλος, που πιθανόν να βλέπει ή να δει στο μέλλον την εκπομπή αυτή, ότι δυστυχώς δεν ξέρω πώς ήταν οι συνθήκες, βέβαια στένο της χώρου κλπ. Δεν αναφερθήκαμε στη συγκεκριμένη ενέργεια που έγινε στην Καμπέρα για την οποία. Δεν μπορούμε να το πούμε εν παρόδο. Ωραία, όχι, πέστε το κανονικά. Όχι για μας, για εκείνο να μην νομίζετε ότι. Να αναφερθούμε. Τι θέλετε να δούμε, την δεύτερη κασέτα? Όχι, δεν θα δούμε. Ωραία, θέλετε να δούμε τι έγινε στην Καμπέρα. Πέστε το. Να πούμε γι' αυτό.
Γιατί είναι λίγο. Εντάξει, ήθελε λίγο περισσότερο. Τώρα βραχήκαμε που βραχήκαμε. Πέστε το, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Σεβασμιότατος Μητριάδος, βέβαια, όπως είπαμε, εν μέρει είχε δίκιο. Πράγματι δεν ήταν μια σατανιστική τελετή. Αυτή την οποία. Και δεύτερον, δεν μπορούσε να ελεχθεί αυτό το οποίο ελέγχθη, έτσι. Ναι. Έτσι, εφόσον δεν ήταν αυτό, φυσικά αυτό δεν μπορούσε. Αυτό το οποίο ελέγχθη. Έγινε δηλαδή μια κακή ερμηνεία του τι έγινε εκείνη τη στιγμή για το συγκεκριμένο γεγονός, όχι γενικά για την Καμπέρα, γιατί στην Καμπέρα έγινε πολλά. Μιλάμε για το συγκεκριμένο γεγονός, ναι. Πες. Λοιπόν, ο Σεβασμιότατος Δημητριάδος, με λίγα λόγια, είπε ότι αυτή η εκδήλωση που έγινε από τους ηθαγενείς, τους Αυστραλιανούς ηθαγενείς, ήταν μια απλά μια φολκλωρική, ας πούμε, εκδήλωση. Όπως, πραγματικά χάρη, εδώ στην Ελλάδα θα μπορούσαμε να δείξουμε τους Τσολιάδες, ναι, τους όταν θα έρθει κάποιος επίσημος, τέλος πάντων, και λοιπά, να δείξουμε δηλαδή κάποια εθνική έκφραση. Μάλιστα. Αλλά όμως ο Σεβασμιότατος Δημητριάδος νομίζω ότι λίγο απλουστεύει, όχι λίγο, αρκετά το θέμα, διότι έχουμε στους ηθαγενείς, όχι μόνο της Αυστραλίας αλλά και γενικότερα σε όλο τον κόσμο, στην Αφρική, στην Νότια Αμερική κτλ. Έχουμε ηθαγενείς οι οποίοι πρώτα ήσαν παγανιστές, ήταν δηλαδή ειδωλολάτρες. Αυτοί είχαν διάφορα έθιμα. Αυτοί λοιπόν, αυτά τα έθιμα μέσα στον ηθαγενή πολιτισμό είναι ταυτισμένα με τη θρησκεία. Δηλαδή ένα έθιμο δεν μπορεί να είναι πολιτιστικό ανεξάρτητο από τη θρησκεία. Εκφράζει δηλαδή τις δοξασίες των ηθαγενών. Έχει δηλαδή κάθε έθιμο. Έτσι ένα... όμως δεν καταλήγουμε, και εγώ θα σας διακόψω εδώ πέρα και με συγχωρείτε, και σε εμάς δεν έχουμε διάφορα παγανιστικά με τις απόκριες, με μπράβο, τις πράξεις που κάνουν, με εκεί θα έφτανα. Παγανιστικά δεν είναι. Μα εκεί θα έφτανα για να πω ότι όταν ένα έθιμο έχει υπόβαθρο παγανιστικό, πανθεϊστικό, ανημιστικό, τέλος πάντων. Ιερολατρικό. Μπράβο. Με απλά λόγια. Ναι. Έστω και αν μετά αυτό το έθιμο παρουσιάζεται έστω και από χριστιανούς, δεν χάνει το χαρακτήρα του παγανιστικό, το μη χριστιανικό. Όπως είπατε κι εσείς, έχουμε τους καρναβάλους. Οι καρναβάλοι τι είναι? Δεν είναι υπολείμματα της ειδωλολατρίας. Προφανώς. Η Εκκλησία δεν διαμαρτύρεται κάθε τόσο και απευθύνει συμβουλές στα τέκνα της να μην συμμετέχουν σε τέτοιες εκδηλώσεις καρναβαλικές. Γιατί? Γιατί είναι υπολείμματα ειδωλολατρικών δοξασιών, πρακτικών κτλ. Επομένως, ούτως ή άλλως, έχουμε ένα εφάμαρτο με τη συμμετοχή ή την παρουσία και μάλιστα την επιβράβευση μετά, όταν λέει ο Σεβασμιότατος, δεν συνέβη και τίποτα, είδαμε και μια αυτή κλπ. Λέει, το επιβραβεύει αυτή τη παρουσία του μέσα στην εκδήλωση την παγανιστική. Ήταν παγανιστική εκδήλωση. Έστω και αν θέλει να την παρουσιάσει ο Σεβασμιότατος ως μια πολιτιστική εκδήλωση. Και δεν το λέμε μόνο εμείς, η οποία απεκομίσαμε αυτή την εντύπωση μέσα από τη μελέτη του όλου ζητήματος και τη έρευνα του οπτικού ντοκουμέντου στα ευρύτερα του πλαίσια, γιατί η κυρία Μαρία έδειξε μπουντουράκι και έδειξε μόνο ένα τμήμα, ας πούμε, αλλά και μέσα από τη μελέτη βιβλίων πρωτεσταντών, οι οποίοι το είδαν και αυτοί αυτό το γεγονός, το ερμήνευσαν κατά τη δική τους αντίληψη και μας είπαν ότι πράγματι ήταν μια παγανιστική τελετή και μάλιστα πάγαν σοκ. Οι Προτεστάντες δηλαδή εντός της λατρείας της Καμπέρας, αυτής της μεγάλης, με συγχωρείτε, της κοινής της λατρείας, είδαν αυτή την τελετή, η οποία, προσέξτε, ήταν τελετή και την ονομάζουν τελετή, όχι απλή εκδήλωση, είχε τελετουργικό χαρακτήρα, την ονομάζουν παγανιστική και παθαν σοκ, και ο Σεβασμιότατος λέει ότι δεν συνέβη τίποτε. Έχουμε παραδείγματος χάρη αυτή τη μαρτυρία, είναι ένα βιβλίο του Wesley Aria Razak, που είναι τώρα βοηθός του Γενικού Γραμματέως του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών. Δηλαδή γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Τον χαρακτήρα αυτή τη εκδήλωση. Και έχει ειδική αναφορά σε δύο σελίδες, εδώ ακριβώς στις δύο αυτές σελίδες, αναφέρεται στο γεγονός της Καμπέρα, το συγκεκριμένο δηλαδή της παρουσίας των ηθαγενών, και το ερμηνεύει πώς το είδαν οι Προτεστάντες, πώς διαμαρτύρησαν και πώς το θεωρούν. Και κλείνω, ήταν πράγματι μια παγανιστική τελετή. Τώρα, κατά πόσον έχει ευθύνη και πώς είναι αυτή η ευθύνη του Σεβασμιότατος, ο οποίος ήταν παρόν. Φυσικά δεν συμμετείχε, αλίμονο, απλώς ήταν θεατής, δεν λέμε, αλλά μπορεί να φτάσει εκεί. Δεν υποτίθεται ότι μπορεί να ήξερε την τελετή. Δεν το καταλαβαίνω, συγχωρείτε. Δεν μπορεί να μην ήξερε τι τελετή θα γίνει. Καλά, αφού είναι ένα κτίριο στη τελετή και τα ερμήνευε όλα. Ήταν παρόν. Ήταν παρόν, λέμε. Όλη η Ορθόδοξη Εκκλησία μπήκε μέσα και την παρακολούθησε την τελετή αυτή. Ωραία. Αυτό το κλείνουμε για να δώσουμε το δίκαιο εν μέρη στο Σεβασμιότατο, αλλά και να πούμε ακριβώς τι συνέβη, γιατί βέβαια δεν ήταν σατανιστική, αλλά όμως πράγματι ήταν μια παγανιστική τελετή ή τέλος πάντων μια τελετή παγανιστικού χαρακτήρου, στην οποία ένας Ορθόδοξος δεν μπορούσε να έχει, ας πούμε, νομίζω, παρουσία.
Κλείνουμε αυτό το θέμα και φτάνουμε στην τελική ερώτηση που μας απευθύνατε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας, για το φιλόξενο εδώ αρχονταρίκι του καναλιού σας. Θα κλείσουμε με το εξής. Εμείς αναγνωρίζουμε, εμείς του Πατρίου Ημερολογίου, αναγνωρίζουμε τις αδυναμίες μας, έχουμε πολλές αδυναμίες, αυτό κάνουμε αυτοκριτική. Αλλά όμως, με συγχωρείτε αυτό που θα το πω, αν και είμαι μοναχός, έχουμε αξιοπρέπεια. Τι εννοώ. Δεν συμπροσευχόμεθα, είμαι θα ειλικρινή σε αυτά που λέμε, δεν συμπροσευχόμεθα ούτε με αιρετικούς ούτε με αλλοθρήσκους. Αυτό το θεωρούμε εμείς αξιοπρέπεια ορθόδοξη. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό που γίνεται μέσω της οικουμενικής κινήσεως. Και οδηγούμε εδώ, όσο περνάει ο καιρός, ακόμα σε μεγαλύτερες πτώσεις των οικουμενιστών. Και αυτό θίξαμε και στην εκδήλωσή μας τη φετινή, ότι μέσω του διαθεσιακού διαλόγου. Να τελειώσουμε με την πρώτη ερώτηση που αρχίσαμε. Κατάλαβα. Εκεί αυτό θέλαμε να θίξουμε. Μάλιστα. Ότι είναι ανεπίτρεπτο και οι αδελφοί μας εν Χριστώ του νέου ημερολογίου να προσέξουν πάρα πολύ και να παρακολουθούν αυτά τα θέματα, διότι σιγόντων των ποιμένων. Σιγούντων μάλλον, με συγχωρείτε, σιγούντων, των ποιμένων και μη ενημερωμένο του ποιμνίου, οι ποιμένες προχωρούν σε ανοίγματα προς τις άλλες θρησκείες και δημιουργούν καταστάσεις ανεπίτρεπτες και θα βρεθούν οι νέοι ημερολογίου αδελφές ξαφνικά μετέωροι και θα είναι αμφίβολο το έδαφος της σωτηρίας τους, το έδαφος ας πούμε που πατάνε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κατασκευάζουν λύκους δηλαδή. Ακριβώς. Διότι λέμε δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο, προχωρεί η κατάσταση, διευρύνεται, χειροτερεύει και δεν μιλάει κανείς. Έγιναν πράγματα τα οποία τα παρουσιάσαμε και θα παρουσιάσουμε στο μέλλον και άλλα, τα οποία δείχνουν πού έχει οδηγηθεί η κατάσταση. Και δυστυχώς δεν ακούγεται κανείς. Και γι' αυτό απόρρισα προσωπικά, με προσωπική αντίληψη, με τον Σεβασμιώτατο Δημητριάδος που άρεσε με τόση απλοϊκότητα παρουσίασε και μπορώ να πω αφέλεια, δηλαδή το όλο ζήτημα του οικουμενισμού. Εδώ έχουμε πατέρα Ιωστίνο Πόποβιτς, έχουμε τον πατέρα Επιφάνη Θεοδόπουλο, έχουμε καθηγητά στο Πανεπιστήμιο Μουρατίδης Θεοδόρου, Ανδρέας Θεοδόρου, πατήρ Σπυρίδων Μπιλάλης, ο Αίμνησος, μεγάλη μορφή και άλλοι και άλλοι και άλλοι, οι οποίοι ήσαν κυριολεκτικά αρνητικοί μέχρι εσχάτων εναντί της οικουμενικής κινήσεως. Λοιπόν, πώς παρουσιάζεται το θέμα τόσο απλά. Εν πάση περιπτώσει, αν είναι πράγματι τόσο απλά, δεν μας πείθει όμως ο Σεβασμιώτατος Δημητριάδος. Με συγχωρείτε, με αυτό θα ήθελα. Θέλετε κάτι άλλο να πείτε. Δεν ξέρω. Να προσθέσουμε, μήπως να δώσουμε μια εικόνα. Εδώ μην ξεχνάμε μάρτυρες, εκατομμύρια μάρτυρες που τιμάει η Εκκλησία μας κάθε μέρα. Τους ζητούσαν απλώς μια υπόκληση να κάνουν, να προσκυνήσουν έναν είδωλο. Να προσφέρουν λίγο στη μία, και προτιμούσαν να χύσουν όλο το αίμα τους για να μην το κάνουν. Αυτό ότι θεωρούσαν άρνηση πίστεως. Και στις ημέρες μας φτάνουμε δυστυχώς ορθόδοξοι να συμπροσεύχονται με όλους τους αλλοθρέσκους και το θεωρούμε και σαν τίποτα. Yeah. Εδώ φτάνουμε στην εποχή μας. Yeah. Με την πρόφαση ότι μπορούμε να συνεργαζόμεθα και με αιρετικούς αλλά και με αλλοθρήσκους, ήδη γίνεται αυτό, για το καλό του κόσμου. Δηλαδή η έννοια μια εγκοσμιοκρατία, με ένα πνεύμα κοσμικό για να σώσουμε τον κόσμο, για τη βοήθεια του κόσμου, για να σωθεί ο πλανήτης, για τα θέματα τα οικολογικά κλπ. Για τη δικαιοσύνη, για την ελευθερία. Μπορούμε να συνεργαστούμε όλοι, να έχουμε ένα συνασπισμό. Ρίπτονται δηλαδή τα τείχη και τόσο των αιρέσεων όσο και των θρησκειών. Εκεί είναι η ουσία του οικουμενισμού. Η κατάρρευση των τείχων. Ένα Πριάμ, έτσι. Ακριβώς. Ένα Πριάμ. Ένα συγκριτισμό. Ακριβώς αυτόν τον συγκριτισμό που πρεσβεύει η μασονική νοοτροπία. Γι' αυτό νομίζω λέμε στο μεν καλό, στο μεν μεταφόρου. Είναι δύσκολη καιρή. Μάλιστα. Τίποτα άλλο. Είχαμε πολλά να πούμε, αλλά εκεί ο χρόνος πέρασε και σας κουράσαμε. Ήδη είμαστε μια μισή ώρα μαζί. Είμαστε μια μισή ώρα μαζί. Ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Στους ακροατάς που ήταν την. Και μελλοντικώς θα πούμε και τα υπόλοιπα, αν μας το δώσει. Βεβαίως. Φίλοι και φίλες, άλλη μια φυλακτή διάβαση έφτασε στο τέλος της. Κοντά μας απόψε δύο αρχιμανδρίτες από την Ιερά Μονή Αγίου Κυπριανού και Αγίας Ιουστίνης στη Φυλή. Ο πατέρας Κυπριανός και ο πατέρας Γλυκέριος. Και οι δύο άριστοι θεολόγοι με βαθιές γνώσεις της Ορθοδοξίας, υποταγμένοι στην Ορθοδοξία, αμετακίνητοι, μας είπαν, μας ανέλησαν τις θέσεις τους και για το θέμα το οποίο έχει προκύψει μετά τη συνέντευξη που έδωσε σε μέναν στο σταθμό μας ο Άγιος Δημητριάδος, ο κ. Χριστόδουλος, αλλά γενικά μιλήσαν και για το
ημερολόγιο, το παλαιό και τις θέσεις τους και είπαν περισσότερο ότι όλα ανήκουν και όλα τίνουν προς τον οικουμενισμό και αυτόν μάχονται και όχι πρόσωπα και δεν έχουν τίποτα με τα πρόσωπα τα οποία είναι στο νέο ημερολόγιο, γιατί υπάρχει, όπως δήλωσε και ο πατέρας Κυπριανός, μία συνήθεια να τους θεωρούν φανατικούς, να τους θεωρούν αμετακίνητους. Και παρά απ' όλα βγήκε η είδηση ότι εδώ στην Τηλετόρα θα οργανώσουμε μία συνάντηση με ανθρώπους, με στελέχη του παλαιού ημερολογίου και του νέου ημερολογίου, μη τυχόν μεταπίστεως και αγάπης προσέλθετε, βγει από αυτή τη συνάντηση κάποιο θετικό βήμα, γιατί είναι κρίμα να υπάρχει αυτή η διχόνοια, είναι κρίμα να υπάρχει αυτό το τείχος, διότι και οι από εδώ και οι από εκεί παρακολουθούν το ίδιο ποτάμι, παρακολουθούν το ποτάμι της Ορθοδοξίας, παρακολουθούν το ποτάμι της Ελλάδος. Η καιρή είναι δύσκολη, η καιρή είναι, θα λέγαμε, τραγική. Η Ελλάδα δέχεται πολλές επιθέσεις, η Ορθοδοξία περισσότερες, και αυτές τις ώρες, τις τραγικές ώρες, επαναλαμβάνω, όλοι μαζί θα πρέπει να δώσουμε τα χέρια για του Χριστού την πίστη, την Αγία. Σας ευχαριστούμε που είσαστε και απόψε κοντά μας. Καλή σας νύχτα.